Σαν να ήταν χθες λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Είναι η τελευταία εκπομπή αυτής της χρονιάς του 2017, παρεμβάσεις Star Βορειοελλάδος. Μια χρονιά με πολλά και σημαντικά γεγονότα. Τι να πρωτοθυμηθείς από τον Ιανουάριο, θα λέγαμε, με τις μεγάλες παγωνιές, σημαντικά γεγονότα τα οποία κατέγραψε το Star Βορειοελλάδος και με τα δελτία ειδήσεων, αλλά και με τις έκτακτες ή τακτικές παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν. Σήμερα θα πούμε σημαντικά θέματα που αφορούν και την τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουμε την χαρά να είναι εδώ μαζί μας. Δίπλα μου ο Αριστίδης ο Μωυσιάδης, είναι αντιδήμαρχος των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου της Δράμας, του κοινωνικού τομέα, και ο Κώστας Μπαϊρακτάρης, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας, γιατρός. Θα μιλήσουμε, θα δούμε και τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και κάποια άλλα ζητήματα που αφορούν και το τομέα της υγείας. Να σας χαιρετήσω και τους δύο και χρόνια πολλά. Κύριε Μωυσιάδη, δεν ξέρω πώς θα καταγράφατε αυτή τη χρονιά η οποία φεύγει σε λίγες μέρες. Καταρχάς, χρόνια πολλά, όπως είπατε. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Χρόνια πολλά και στους τηλεθεατές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ιδιαίτερη τιμή και χαρά που κλείνουμε μαζί την χρονιά του 2017. Ελπίζω να είμαστε γουρλίδες, να πάει καλύτερα δηλαδή το 2018. Η χρονιά που πέρασε ήταν μια χρονιά πραγματικά πολύ δύσκολη σε σχέση με τις προηγούμενες. Όπως είχατε δει και εσείς και σε προηγούμενες συζητήσεις, είχαμε πει ότι είχαμε μια αυξητική τάση των αναγκών σε κοινωνικό επίπεδο. Και ενώ από τη μια αυξάνονται οι κοινωνικές ανάγκες, από την άλλη έχουμε μείωση των κρατικών δαπανών προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Οπότε αντιλαμβάνεστε και την δική μας δυσκολία στην διαχείριση της κρίσης που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Παρ' όλα αυτά όμως πιστεύω και νιώθω ότι κλείνει σχετικά θετικά και η χρονιά του 2017, γιατί πραγματικά παλέψαμε ως Δήμος Δράμας και όχι μόνο ως κοινωνική πολιτική, αλλά όλοι οι συνάδελφοι μαζί για να φέρουμε εις πέρας σημαντικά αποτελέσματα, στα οποία μπορώ να αναφερθώ και αριθμητικά. Θα σας πω μόνο το τελικό αποτέλεσμα, ότι έχουμε περίπου στους 22.350 ωφελούμενους από τις κοινωνικές υπηρεσίες για το έτος 2017. Ένας αρκετά μεγάλος αριθμός, ο οποίος από τη μία πλευρά δείχνει την ετοιμότητα και την ικανότητα διαχείρισης των προβλημάτων και των αναγκών αυτής της περίοδου που διανύουμε, αλλά από την άλλη δεν είναι καθόλου ευχάριστος, γιατί σίγουρα όσο αυξάνονται οι ανάγκες σε κοινωνικό επίπεδο, αυτό σημαίνει ότι δεν ζούμε καλά. Είναι μια άλλη πραγματικότητα, κύριε Πρόεδρε, αυτή η κατάσταση. Πρέπει να πούμε, είναι πρωτόγνωρη. Συζητάμε με όρους και για θέματα τα οποία παλιότερα δεν υπήρχαν. Είναι μια χρονιά φυσικά που και εσείς κάνετε έναν απολογισμό, Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, γενικότερα ικανοποιημένος από τη λειτουργία του σώματος, από τις συζητήσεις, από τα γεγονότα τα οποία βγήκαν στην επιφάνεια. Καλησπέρα και από μένα, κύριε Φυλαχτέ. Θα ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά και σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές μας που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Σίγουρα είναι μια χρονιά, όπως είπε και ο Άρης, κλείνει η χρονιά, η φετινή χρονιά. Τα προβλήματα είναι πάμπολα, θα έλεγα, σε εθνικό επίπεδο, και αυτό το βλέπουμε λόγω του ότι η Ελλάδα τα τελευταία 9 χρόνια βρίσκεται στα μνημόνια. Υπάρχει μια περικοπή στην κρατική επιχορήγηση όσον αφορά την οικονομική ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης, τόσο του πρώτου αλλά και του δευτέρου βαθμού, που αυτό έχει ένα αρνητικό αντίκτυπο και στους ίδιους τους πολίτες, οι οποίοι δυστυχώς βιώνουν την οικονομική ύφεση με την μείωση των μισθών και των συντάξεων, με πάμπολους ανασφάλιστους συνανθρώπους μας που κάποτε είχαν την επιχείρησή τους, αλλά τώρα δυστυχώς την κλείσανε, και το βλέπουμε αυτό σε καθημερινή βάση. Το βλέπετε εσείς και στο κέντρο υγείας δηλαδή, υπάρχουν τέτοια φαινόμενα? Αυτό το βλέπουμε και εμείς, και δυστυχώς όλοι αυτοί οι συμπολίτες μας, οι οποίοι βιώνουν τη φτώχεια και δεν έχουν υγειονομική περίθαλψη, παρόλο που τους δίδεται το δικαίωμα πλέον να επισκέπτονται μονάδες υγείας χωρίς να χρειαστεί να επιβαρυνθούν οικονομικά, και όσον αφορά τη συνταγογράφηση αλλά και όσον αφορά και την κλινική εξέταση των ατόμων αυτών. Σίγουρα όμως τα πράγματα δεν βαίνουν καλώς. Όσον αφορά τη λειτουργία που είπατε του Δημοτικού Συμβουλίου, τους τελευταίους μήνες γνωρίζετε ότι
ο Δήμαρχος της Δράμας, ο Χριστόδουλος Μαμψάκος, μου ανέθεσε το πόστο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκλεγήκατε φυσικά. Πρέπει να πω ότι ήταν επιλογή της παράταξης, ναι. Το τυπικό, ναι. Ναι. Μετά γιατί απαιτήθηκε εκλογή εδώ, δεν είναι. Απαιτήθηκε εκλογή, όντως. Από εκεί και πέρα, το Δημοτικό Συμβούλιο, εγώ το έλεγα, το λέω και θα το λέω, ότι αποτελεί την μικρογραφία της Βουλής των Ελλήνων σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Εκεί υπάρχουν 300 και εδώ υπάρχουν 33. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει η ελεύθερη σκέψη και η κατάθεση των απόψεων όλων των Δημοτικών Συμβούλων, χωρίς περιορισμούς, με την έννοια υπάρχει δημοκρατικότητα, ο καθένας μπορεί να εκφράσει τις απόψεις και τις σκέψεις του, αλλά πάνω σε ένα ειλικρινή διάλογο. Σχολιάζεται αρνητικά, πρέπει να πω, η απουσία πολλών Δημοτικών Συμβούλων, κύριε Μπαϊρακτάρη. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας. Υπάρχουν σίγουρα ζητήματα τα οποία μπορούμε να τα αναλύσουμε όσον αφορά την παρουσία των Δημοτικών Συμβούλων. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν Δημοτικοί Σύμβουλοι οι οποίοι διαμένουν αρκετά χιλιόμετρα μακριά από τη Δράμα. Υπάρχουν Δημοτικοί Σύμβουλοι, συνάδελφοι, επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι εφημερεύουν και οι εφημερίες τους μπορεί να είναι και 7 και 8 και 9 φορές το μήνα, οπότε πολλές φορές συμπέφτουν οι συνεδριάσεις, η σύγκληση της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου με την εφημέρευση των συγκεκριμένων συναδέλφων. Από εκεί και πέρα σίγουρα θα ήταν καλύτερο, πιστεύω, ότι όσο περισσότεροι υπάρχουν στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, τόσο πιστεύω ότι θα συζητηθούν θέματα από όλες τις πλευρές, θα κατατεθούν απόψεις από όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους και οι αποφάσεις που θα πάρθουν θα είναι προς όφελος των δραμηνών συμπολιτών μας. Κύριε Μωυσιάδη, για πέστε μου λίγο, αναφερόμαστε σε μια κατάσταση η οποία είναι λίγο αδιέξοδη αυτή η κατάσταση με τα κοινωνικά προγράμματα, με την κοινωνική στήριξη, με την κοινωνική υποστήριξη. Πόσο μπορεί να πάει αυτή η κατάσταση δηλαδή? Η χώρα να φτωχαίνει και την ίδια ώρα ένα κομμάτι της κοινωνίας να τη βγάζει, θα λέγαμε, με κοινωνικά επιδόματα, και γιατί είναι και της ημέρας σήμερα, ή με κοινωνική στήριξη από δήμους και άλλους φορείς. Κύριε Φυλαχτέ, δυστυχώς για άλλη μια φορά στην χώρα μας και σε κεντρικό επίπεδο φάνηκε πάρα πολύ καλά η ανετοιμότητα όσον αφορά την διαχείριση μη αναμενόμενης, θα λέγαμε, κρίσης. Όπως είπε ο αγαπητός συνάδελφος, βαδίζουμε πλέον τον ένατο χρόνο της κρίσης, μιας κρίσης η οποία μας ήρθε από το πουθενά, απότομα και χωρίς οδηγίες χρήσης και διαχείρισής της. Μας έπιασε δηλαδή, όπως λέμε, καθαρά στον ύπνο. Και δυστυχώς δεν υπήρχαν και τα κατάλληλα μέσα εξ αρχής, έτσι ώστε να θεμελιώσουμε μια καλύτερη, θα λέγαμε, διαχείριση όλων αυτών των προβλημάτων και των ζητημάτων που ανακύπτουν καθημερινά και κυρίως στις ευπαθείς ομάδες των συνδημοτών μας. Παρ' όλα αυτά, όπως σας είχα πει και πριν, με πολύ μεγάλη σοβαρότητα, και όχι μόνο προσωπικά εγώ σαν αντιδήμαρχος, αλλά και ο Δήμαρχος, αλλά και οι συνάδελφοι, έχουμε ενσκύψει πάνω από τα προβλήματα και προσπαθούμε όλα αυτά τα χρόνια να απορροφήσουμε οτιδήποτε μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που κάποιοι τα χαρακτηρίζουν ως ενέσεις ή ως ψίχουλα, και δεν θα τους... Θα πω ότι δεν το λένε δικαιολογημένα, είναι απόλυτα δικαιολογημένα, αλλά αυτά είναι τα μέσα όμως που έχουμε να διαχειριστούμε δυστυχώς στην κρίση. Και αν θέλετε να πούμε και κάποιες αλήθειες, μια που είναι και η μέρα που, όπως είπα, την τελευταία εκπομπή, αλήθειες οι οποίες πιστεύω έχουν ακουστεί, απλά θα τις επαναλάβω, ότι για μένα όλο αυτό είναι μια τεχνητή κατάσταση, η οποία πάρα πολύ σωστά δημιουργήθηκε και πάρα πολύ σωστά συνεχίζει και εξελίσσεται. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι οτιδήποτε προσπαθούμε να λειτουργήσουμε ως μέτρο, καταλήγει τελικά σε ημίμετρο και δυστυχώς πολλαπλασιάζονται οι συνδημότες μας, οι οποίοι έρχονται και χτυπούν την πόρτα της κοινωνικής υπηρεσίας ή του ΚΕΠ υγείας, στο οποίο είναι υπεύθυνος ο συνάδελφος. Και όλο αυτό συμβαίνει πραγματικά γιατί πιστεύω ότι ενώ είμαστε μια χώρα που έχουμε τεράστιες δυνατότητες, είναι απορίας άξιων γιατί μπαίνουμε σε μια τέτοια διαδικασία να γινόμαστε οι επέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι για μία χρονιά ή, όπως είπατε, για δύο χρονιές, για 9 χρόνια και χωρίς να ξέρουμε ποια είναι η προοπτική από εδώ και έπειτα. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα τελευταία χρόνια μια ολόκληρη γενιά νέων ανθρώπων ουσιαστικά σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών έχει καταστραφεί. Έχουν καταστραφεί τα όνειρά τους, έχουν συρρυκνωθεί τα όνειρά τους, οι ελπίδες τους, το δικαίωμά τους για τη ζωή. Γιατί μου πείτε ότι μπορεί να ζήσει σήμερα ένας νέος με τα 400 και τα 350 που παίρνει από τα προγράμματα των 8 μήνων για να κάνει οικογένεια? Δεν μπορείτε καν να το σκεφτεί.
Και δυστυχώς και όσον αφορά το κομμάτι της μετανάστευσης, πλέον είναι δύσκολο, γιατί και στην Ευρώπη υπάρχουν προβλήματα και οικονομικά και ανεργίας. Οπότε πραγματικά ζούμε, βιώνουμε και οδηγούμαστε περαιτέρω σε έναν κοινωνικό εγκλωβισμό. Αν γινόταν ένας απολογισμός, κύριε Μουσιάδη, πήγε καλά αυτή η χρονιά? Γιατί, εντάξει, από τη στιγμή που υπάρχει το πρόβλημα, πρέπει να βρεθεί και έστω αυτές οι λύσεις να προσφερθούν στους πολίτες. Πήγε καλά? Θα σας απαντήσω με αριθμούς. Πλην όμως ήθελα να πω το εξής. Είναι σημαντικό, κύριε Φυλακτέ, γιατί ακούμε συνεχώς και από την αντιπολίτευση, αλλά και γενικότερα και από συναδέλφους σας, δεχόμαστε διάφορες βολές, οι οποίες είναι, πιστέψτε με ειλικρινά, είναι δεκτές, γιατί νομίζω ότι και αυτός είναι ο ρόλος αυτών των ανθρώπων, να μας έχει σε μια διαδικασία εγρήγορσης και όχι επανάπαυσης, γιατί αυτός είναι ο ρόλος για τον οποίο έχουμε εκλεγεί. Να υπηρετούμε τον πολίτη και ιδιαίτερα στις μέρες στις οποίες έχει ανάγκη. Υπάρχει όμως μια διαφορά που σας είπα και πριν στην αρχή της εισήγησής μου, ότι δεν έχουμε οδηγίες χρήσεως, όχι εμείς, κανείς. Και ξέρετε ότι στην Ελλάδα έχουμε ένα κακό συνήθειο. Βλέπουμε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, ένα αγώνα μπάσκετ, και γινόμαστε όλοι έξω διαιτητές και προπονητές. Ποιος πρέπει να μπει, ποιος πρέπει να βγει. Αν έρθει η ώρα και μας φωνάξουν όμως, δεν θα ξέρουμε πραγματικά πώς θα κερδίσουμε τον αγώνα. Αυτό γίνεται τώρα και στην πολιτική. Αυτοί που είναι έξω από την πραγματικότητα, που δεν αντιμετωπίζουν καθημερινά τη λέλαπα της κοινωνικής κρίσης, πραγματικά μιλούν, φωνάζουν, πιστεύουν ότι δεν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, ότι είμαστε η χειρότερη δημοτική αρχή κτλ. Γι' αυτό και θα σας απαντήσω εγώ με νούμερα, και ας κρίνουν πραγματικά οι συνδημότες μας, εάν θεωρούν ότι στη χρονιά που έκλεισε, σε μια χρονιά που θα επαναλάβω, αυξήθηκαν οι ανάγκες των συνδημοτών μας και μειώθηκαν κατά πολύ οι κρατικές επιχορηγήσεις όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα λοιπόν, μέσα σε μια τέτοια κατάσταση, ο αγαπητός συνάδελφος της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, έγραψε σε μια ανάρτησή του στο Facebook ότι έχουμε στασιμότητα στην κοινωνική πολιτική. Και προφανώς, κύριε Φυλακτέ, εννοεί το γεγονός ότι στο νέο προϋπολογισμό δεν αυξήθηκε το ποσό του κοινωνικού παντοπολίου και κάποιων άλλων δαπανών. Προσέξτε κάτι. Στην μείωση των κρατικών επιχορηγήσεων, εμείς απαντάμε κρατώντας σταθερά τα ποσά της κοινωνικής πολιτικής. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχουμε προβλέψει και ότι είμαστε ικανοί πραγματικά να διαχειριστούμε αυτήν τη δύσκολη κοινωνική πραγματικότητα. Δεν μπορούσατε δηλαδή να κόψετε από κάτι άλλο και να προωθήσετε, ας πούμε, περισσότερο το κοινωνικό κομμάτι? Κοιτάξτε, κύριε Φλαχτέ, θα σας ρωτούσε τώρα αν ήταν κάποιος από την αντιπολίτευση. Θα απαντήσουμε λοιπόν και θα είμαστε ειλικρινείς στους συνδημότες μας, γιατί κοινωνική πολιτική, κύριε Φλαχτέ, δεν είναι μόνο το κοινωνικό παντοπολείο, ούτε το κοινωνικό ιατρείο, ούτε οι διατακτικές, ούτε οι έκτακτες, ούτε οι μειώσεις των δημοτικών εντολών, που θα σας τα πω είναι πάρα πολλά. Κοινωνική πολιτική είναι να περπατάτε κι εσείς σε έναν δρόμο που δεν έχει λακκούβες. Κοινωνική πολιτική είναι να κάθεστε σε μια στάση που δεν είναι σπασμένη. Κοινωνική πολιτική είναι να περπατάτε στα πλακάκια και μην βγαλμένα. Κοινωνική πολιτική είναι η κάδη καθαρή. Κοινωνική πολιτική είναι. Δεν είναι μόνο η φιλανθρωπία, λέτε, με την ευρύτερη έννοια. Κοινωνική πολιτική. Χωρίς να είναι κακό να υπάρχει φιλανθρωπία, όχι με την έννοια τη στενή. Κοινωνική πολιτική, λοιπόν, κύριε Φυλακτή, είναι όλα. Και είμαστε υποχρεωμένοι και στο συνδημότη μας που δεν έχει ανάγκη μας ψήφισε να σταθούμε επάξια, γιατί και αυτός περιμένει από εμάς την καθαρή πόλη, τον καθαρό κάδο, το κομμένο πράσινο, το πάρκο που θα βγάλει το παιδί του, την παιδική χαρά που θα είναι τακτοποιημένη. Άρα δεν μιλάμε για μια μονοπωλιακή κοινωνική πολιτική. Άρα, φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Πετυχημένη για να γίνεται και γίνεται η συζήτηση και με τον. Να πάμε και στον γιατρό. Να μου επιτρέψετε λίγο να ολοκληρώσω. Θα δώσετε μια ευκαιρία. Να μου επιτρέψει ο αγαπητός Κώστας. Απλά θέλω να έχουμε ολοκληρωμένες απαντήσεις απέναντι στους συνδημότες μας. Ότι δεν μπαίνω ποτέ στη διαδικασία να πω ότι μια χρονιά είναι επιτυχημένη. Αλλά θα σας πω ότι ήταν μια χρονιά πραγματικά μεγάλης προσπάθειας. Όποιος μπει στη διαδικασία σήμερα και μιλήσει με τον όρο επιτυχία, πετυχημένη κτλ., θεωρώ ότι είναι εκτός πραγματικότητας. Όταν ασχολείσαι, κύριε Φυλακτέ, με το πρόβλημα, το οποίο ουσιαστικά δεν του έχεις δώσει τη λύση που πραγματικά θα ήθελες, δεν είσαι επιτυχημένος. Έχουμε διαχείριση της κατάστασης. Στη διαχείριση είμαστε πετυχημένοι, όχι στην επίλυση του προβλήματος. Το είπατε και εσείς πριν. Μέχρι πού θα πάει αυτό? Και δεν είναι μόνο δική μας ευθύνη. Εμείς ουσιαστικά προσπαθούμε ως δημοτική αρχή να διαχειριστούμε με υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών στους συνδημότες μας αυτό που όλοι μαζί βιώνουμε. Γιατί εσείς τι πιστεύετε, ότι όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι είναι σε κατάσταση καλή, για παράδειγμα? Δεν μπορούσε κανείς να τα φανταστεί αυτά που συμβαίνουν. Ακριβώς. Για πέστε μου τώρα τηλεγραφικά τι έχει γίνει στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, για να πάμε μετά στον γιατρό. Θα σας πω απλά ότι όσον αφορά το κομμάτι των προνοιακών επιδομάτων, στηρίζουμε 2.000 επιδοματούχους με 7,5 εκατομμύρια περίπου ευρώ. Οικονομική ενίσχυση έκτακτων και διατακτικών που φτάνει το ύψος των 90.000. Το κοινωνικό παντοπολείο που είναι στις 160.000.
προγράμματα εκμάθησης ξένης γλώσσας, προγράμματα εκμάθησης μέσης εκπαίδευσης. Έχουμε 22.000 τόνους υποκεφευτικών που μοιράστηκαν σε 2.120 οικογένειες. Έχουμε περίπου στα 890 άτομα ωφελούμενα από το κοινωνικό πατοπολείο, 2.285 άτομα ωφελούμενα του προγράμματος ΣΤΕΒΑ, περίπου δηλαδή στις 5.500 άτομα. Έχουμε ένα ΚΑΠΗ το οποίο εξυπηρετεί 2.618 άτομα, ένα ΚΙΦΗ που εξυπηρετεί 25 άτομα, το ΚΔΑΠ ΜΕΑ, το οποίο επίσης εξυπηρετεί γύρω στους 1.838 συνδρομητές, και επίσης μπορούμε να πούμε ότι η κοινωνική υπηρεσία στο κομμάτι της μείωσης των δημοτικών τελών βοήθησε 250 άτομα. Γιατί η κοινωνική πολιτική, κύριε Ναι, είναι σε όλους τους τομείς. Σε όλους τους τομείς. Μπορεί να μην αυξήθηκε. Και το κοινωνικό φροντιστήριο, η κοινωνική πολιτική. Τα πάντα. Αυτό θέλω να καταλάβουν οι συνδημότες μας και από το βοήθεια στο σπίτι, να αναφερθούμε και εκεί, γιατί και αυτό είναι κοινωνική πολιτική. Εξυπηρετήθηκαν 2.235 συνδημότες μας. Σε ατομική και οικογενειακή υποστήριξη, καθαριότητα, βιβλιάρια, υγεία κτλ. Σας είπα ότι το σύνολο των ωφελουμένων ξεπερνάει τις 22.000. Είναι 22.350 άτομα. Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει. Μισή δράμα δηλαδή. Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει ειλικρινά και πραγματικά αυτή η κοινωνική υπηρεσία. Κύριε Παϊρακτάρη, έχουμε και τα κέντρα πρόληψης υγείας, τα ΚΕΠ υγείας. Ένας νέος θεσμός είναι αυτός. Τι ακριβώς είναι. Αυτός είναι ένας νέος θεσμός. Είναι ένας θεσμός ο οποίος υφίσταται και στο Δήμο της Δράμας από τις 4 Δεκεμβρίου. Το Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία. Αυτό που θα ήθελα να επισημάνω, κύριε Φυλακτέ, έτσι για να καταλάβει και ο κόσμος, είναι ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας παρέχει στον πολίτη προληπτική ιατρική, προαγωγή της υγείας μέσω της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης του κοινού, καθώς επίσης και προάσπιση της δημόσιας υγείας μέσω της εφαρμογής της λειτουργίας του ΚΕΠ υγείας σε τοπικό επίπεδο. Δυστυχώς, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, όπως προείπαμε και στην έναρξη της εκπομπής σας, χωλαίνει. Δυστυχώς, υπάρχουν μελέτες οι οποίες αναδεικνύουν ότι με τα πιο μελανά χρώματα ότι η παροχή δημόσιας υγείας στο πολίτη βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ σε αυτό το σημείο έρχεται ο Δήμος της Δράμας, το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Δήμου Δράμας, σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων και θεσπίζει τη λειτουργία του ΚΕΠ Υγείας στο Δήμο Δράμας. Ο σκοπός της λειτουργίας του ΚΕΠ Υγείας είναι πρώτον η προληπτική ιατρική και αναφερόμαστε στον προσυμπτωματικό έλεγχο των πολιτών γύρω από 7 σοβαρά, πολλές φορές θανάσιμα νοσήματα, και αυτά είναι ο καρκίνος του παχαίου εντέρου και για τα δύο φύλλα, ο καρκίνος του προστάτου για τους άνδρες, ο καρκίνος της μήτρας και του τραχύρου της μήτρας και του μαστού για τις γυναίκες, ο καρκίνος του δέρματος, το γνωστό μελάνωμα και για τα δύο φύλλα, η πρώιμη διάγνωση του ανεβρίσματος της κοιλιακής αορτής, όπου οι περισσότεροι συνάδελφοι, οι επαγγελματίες υγείας, αν το ανέβρισμα υποστηρίξει, τότε κατά 99% ο ασθενής καταλήγει, όπως επίσης και η εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Στο Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, όπου εκεί ξεκίνησε και λειτουργεί το ΚΕΠ Υγείας, υπάρχουν εξειδικευμένοι μόνιμοι υπάλληλοι του τμήματος για τη λειτουργία του ΚΕΠ Υγείας. Υπάρχει ένα λογισμικό το οποίο ενημερώνει το προσωπικό του ΚΕΠ Υγείας, το οποίο είναι υποχρεωμένο εν συνεχεία να ενημερώσει τον πολίτη ότι ήρθε η χρονική περίοδος για να κάνει το προληπτικό έλεγχο γύρω από αυτά τα 7 σοβαρά νοσήματα, καθώς επίσης και η δημιουργία του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου του ασθενούς. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί αυτό σε επίπεδο υγείας. Ξεκίνησε 4 Δεκεμβρίου, είπατε. Αυτό, ναι. Ξεκίνησε καλά. Γίνανε τα εγγένεια. Λοιπόν, ξεκίνησε να λειτουργεί. Είμαστε σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων και αμέσως μετά τις γιορτές ξεκινάει η λειτουργία. Στο σύνολό του, η λειτουργία του ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Δράμας για την εφαρμογή αυτών των προληπτικών εξετάσεων. Και αυτό που θα ήθελα να επισημάνω, οι προληπτικές αυτές εξετάσεις γίνονται δωρεάν, δηλαδή και η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από αυτά τα θέματα. Υπάρχει κονδύλιο από το Δίκτυο Υγειών Πόλεων. Πώς καλύπτεται, γιατί υπάρχει ένα κόστος εδώ. Το κόστος όσον αφορά την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού γίνεται σε επίπεδο ΚΕΠ Υγείας.
σε επίπεδο Δήμου Δράμας. Όταν θα χρειαστούν να γίνουν κάποιες προληπτικές εξετάσεις, οι οποίες θα έχουν ένα μηδαμινό κόστος, πολύ μικρότερο κόστος για το ασφαλιστικό φορέα του ασθενούς, απευθυνόμαστε δηλαδή σε αυτούς που έχουν ήδη ασφάλεια, αλλά και σε αυτούς που είναι ανασφάλιστοι, σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, με τον Ιατρικό Σύλλογο Δράμας και με το δίκτυο των παρόχων υγείας, με τους ιδιώτες γιατρούς, οι οποίοι βρίσκονται σε επίπεδο ιδιωτικού γιατρίου, απευθυνόμενοι σε μικροβιολογικά εργαστήρια, σε ακτινολογικά εργαστήρια, μπορεί να απορροφηθεί το σύνολο αυτών των πολιτών και να ξεκινήσει να κάνει αυτό τον προληπτικό έλεγχο τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, ούτως ώστε να έχουμε ένα control όσον αφορά τα 7 αυτά θανάσιμα νοσήματα, διότι γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι ότι η πρόληψη σώζει ζωές. Όταν από αυτά τα νοσήματα μπει, σε αυτά τα νοσήματα μπει η πρώιμη διάγνωση, τότε η πλήρη ίαση μπορεί να φτάνει και το 100%. Μάλιστα. Αυτό που θα ήθελα λίγο έτσι να επισημάνω πριν δώσετε το λόγο στο φίλο τον Άρη, είναι ότι ο δεύτερος πυλώνας της λειτουργίας του ΚΕΠ Υγείας είναι η προαγωγή της δημόσιας υγείας μέσω της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης. Και εδώ απευθύνεται στις παιδικές ηλικίες. Μιλάμε για ενημέρωση όσον αφορά τον παιδικό, το σχολικό εκφοβισμό, το ασφαλές διαδίκτυο, την παχυσαρκία και την εκτίμηση του καρδιαγκιακού κινδύνου, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, χρόνο με το χρόνο, η επίπτωση αυξάνεται. Κατά περίεργο τρόπο. Ακούγεται λίγο περίεργο. Κρίση και παχυσαρκία ακούγεται λίγο περίεργο. Ακούγεται περίεργο, όμως είναι μια πραγματικότητα, διότι υιοθετούν οι νέοι, και όχι μόνο, το δυτικό τρόπο ζωής. Το λεγόμενο fast food, το οποίο προσθέτει και κορασμένα λίπη, και αυτό οδηγεί σε αύξηση του σωματικού βάρους, το οποίο πρέπει να το δούμε πολύ σημαντικά, διότι η αύξηση αυτή του σωματικού βάρους στην ενήλικη ζωή αυξάνει την πιθανότητα για ζαχαρόδη διαβήτη αλλά και για καρκίνους. Για πέστε μου, κύριε Μωυσιάδη, αυτά τώρα δεν θα έπρεπε να τα κοινωνήσει, θα λέγαμε, η κοινωνία, να τα μάθει η κοινωνία λίγο περισσότερο, όλα αυτά τα οποία αναφέρατε μέχρι τώρα και εσείς και ο γιατρός? Καταρχάς, συγγνώμη, θα πω ότι η πιο φθηνή διασκέδαση πλέον έγινε το φαγητό και ο καφές, κύριε Φιλακτέ. Είναι ντροπή για όλους εμάς τους ενήλικες που δυστυχώς βλέπουμε τα νεαρά παιδιά, όπως είπε ο συνάδελφος, να είναι παχύσαρκα και φυσικά να υφίστανται όλο αυτό το bullying, αλλά και τον φόβο ότι αργότερα θα ασθενήσουν γύρω από διάφορες ασθένειες όπου θα μπορούσαμε να τις είχαμε ουσιαστικά προλάβει. Και όλα αυτά γιατί υπάρχει κρίση. Και στην κρίση υπάρχει στεναχώρια, υπάρχει άγχος και πολλοί κόσμος το ρίχνει στο φαγητό. Και όχι μόνο στις μικρές ηλικίες, που ξέρετε πολύ καλά, και στις μεγαλύτερες. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι των ενδοκοινωνήσεων, ξέρετε κάτι, κύριε Φυλακτέ. Ο επικεφαλής αυτής παράταξης, ο κύριος Μαμψάκος, μας έμαθε να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας και ταπεινείς σε αυτό το έργο το οποίο κάνουμε. Είναι αλήθεια αυτό το οποίο λέτε και δεν το έχετε διαπιστώσει μόνο εμείς, το έχουμε πει και εμείς στην δική μας ομάδα, ότι ναι, όλο αυτό το έργο το οποίο γίνεται, και γιατί γίνεται πραγματικά έργο, είναι καιρός που να το κοινωνήσουμε στους συνδημότες μας, να γνωρίζουν ότι αναλάβαμε τη Δημοτική Αρχή όχι με σκοπό να συνταξιοδοτηθούμε από αυτήν, σε καμία περίπτωση. Ο καθένας από εμάς έχει και τις εργασίες του, έχει και την κοινωνική του και εργασιακή του ταυτότητα. Δεν περιμέναμε να γίνουμε μέσα από την πολιτική κάποιοι. Νομίζω ότι ως κάποιοι ήρθαμε στην πολιτική και θα φύγουμε πραγματικά με ψηλά το κεφάλι για αυτό το ελάχιστο μικρό λιθαράκι το οποίο πιστεύουμε ότι βάλουμε σε αυτόν τον τόπο που λέγεται Δήμος Δράμας. Έτσι λοιπόν, ναι, πραγματικά είναι σημαντικό ο κόσμος να γνωρίζει ότι είμαστε ο πρώτος Δήμος που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα ΤΕΒΑ πανελλαδικά. Ήμασταν αυτοί που πέρσι τέτοια εποχή είχαν γίνει μεγαλύτερες διανομές σε όλα τα επίπεδα στους συνδημότες μας. Άλλες πόλεις είχαν αργήσει κατά πολύ και με πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα κατά τη διάρκεια των διανομών. Άρα υπήρχε μια οργάνωση, λέτε, στη διανομή, γιατί το ΤΕΒΑ είχε μια γραφειοκρατία. Σαφέστατα. Πρέπει να τονίσουμε. Σαφέστατα. Έπρεπε να λυθεί και ένα κομμάτι γραφειοκρατίας. Το δίκτυο πήγε καλά? Υπάρχει ένα δίκτυο φορέων που συνεργάζεται για να πετύχετε αυτά τα πράγματα? Το δίκτυο, κύριε Φυλακτέ, είναι ένας συνθετικός κρίκος όσον αφορά το κομμάτι διαχείρισης της κοινωνικής μας πολιτικής. Υπάρχει μια απόλυτη συνεργασία και με τον κύριο Σκάλιο και με τον κύριο Μελισσινό, οι οποίοι ουσιαστικά είναι και η ψυχή του δικτύου.
Έγιναν πάρα πολλές εκδηλώσεις, βοηθήσαμε αρκετό κόσμο, συγκεντρώσαμε χρήματα για να βοηθήσουμε ακριβώς τους συνδημότες μας οι οποίοι έχουν πραγματικά ανάγκη και οι οποίοι έρχονται στην πόρτα της κοινωνικής υπηρεσίας. Αλλά όπως και να έχει, όπως σας είπα και πριν, όλες αυτές οι προσπάθειες είναι προσπάθειες μιας διαχείρισης και όχι επίλυσης του προβλήματος. Είναι σημαντικό όμως να γνωρίζουν οι συνδημότες μας ότι αυτά τα οποία πράττουμε καθημερινά είναι, πιστέψτε με, μέσα από την ψυχή μας και πέρα από τις δυνατότητές μας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται κάθε μέρα στην κοινωνική υπηρεσία μας. Πόσοι έρχονται και χτυπούν την πόρτα, ποιες είναι οι ανάγκες των συνδημοτών μας, οι οποίες αυξάνονται. Σε παλιότερη εκπομπή σας είχα πει ότι έχουμε πρόβλημα όσον αφορά το κομμάτι της θέρμανσης. Και ξέρετε ότι είναι λυπηρό, για να μην πω που θα το πω και ας μας ακούσουν οι συνδημότες μας, ας μου επιτρέψουν, ότι είναι γελίο να είμαστε ένας νομός ορεινός, να έχουμε εμείς τη δυνατότητα ξύλευσης και ο νόμος να μην καλύπτει το Δήμο Δράμας ή το νομό Δράμας, στο να μπορούμε να έχουμε ξύλα για τις ευπαθείς ομάδες, κυρίως δωρεάν. Το διανοείστε αυτό το πράγμα? Γιατί όταν το ψάξαμε το θέμα, μας βάλανε μπροστά τον νόμο. Από τη στιγμή που ο νόμος μπαίνει πάνω από τις ανθρώπινες ανάγκες, πείτε μου εσείς με ποιο τρόπο να διαχειριστούμε την πραγματικότητα. Κώστας Μπαγιαρακτάρης, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Αριστίδης Μωυσιάδης, αντιδήμαρχος κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Δράμας. Θα πάμε, κυρίες και κύριοι, σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Σταρ Βορείου Ελλάδος και στις παρεμβάσεις. Δεύτερο μέρος της εκπομπής, εδώ με τον κύριο Αριστίδη Μωυσιάδη, τον αντιδήμαρχο κοινωνικών υπηρεσιών, τον Κώστα Μπαγιαρακτάρη, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου της Δράμας, και συζητάμε για τις κοινωνικές παροχές, για τις κοινωνικές υπηρεσίες, σε μια μέρα που γίνεται και ένας απολογισμός και αυτού του έργου από την εκάστοτε Δημοτική Αρχή. Ένα έργο που αμφισβητείται παρόλα αυτά, κύριε Μωυσιάδη, όπως είπατε. Λένε ότι μπορούσαν να γίνουν περισσότερα και εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Ουσιαστικά συμφωνείτε και εσείς ότι σε μια πολιτεία ιδανική, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Κύριε Φυλακτέ, βρισκόμαστε. Εδώ το κράτος προσφέρει τίποτε σε όλα αυτά τα οποία συζητάμε ή τις ιδέες μόνο? Αυτό που είπατε, τις ιδέες μόνο. Και στα κέντρα αυτά τα ΚΕΠ υγείας. Τις ιδέες μόνο. Τα ΚΕΠ υγείας, καταρχήν υπάρχει η στήριξη από την κεντρική πολιτεία στο συγκεκριμένο θέμα όσον αφορά τη λειτουργία του ΚΕΠ υγείας. Υπάρχει το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων. Αυτό είναι ένα δίκτυο σε όλη την επικράτεια. Είμαστε ο 400ος Δήμος ο οποίος θεσπίζει τη λειτουργία του ΚΕΠ υγείας, όπου ακολουθούνται ιατρικές παρεμβάσεις όσον αφορά την πρωτογενή και τη δευτερογενή πρόληψη, κάτω από τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και η εφαρμογή των κατευθυντήριων οδηγιών, των λεγόμενων guidelines, δηλαδή δεν κάνουμε ό,τι μας καπνίσει, είναι βάση οδηγιών όπου θα εφαρμόζονται αυτές οι οδηγίες, διότι αν δεν εφαρμοστούν, τότε μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία όσον αφορά την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η οποία δεν θα είναι ενδεδειγμένη με βάση τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Κύριε Μωυσιάδη, από όσο κατάλαβα, το κράτος σε όλα αυτά πριν του ΤΕΒΑ, του προγράμματος, είχε συμμετοχή, η κεντρική κυβέρνηση ή όποια κυβέρνηση, δεν μιλάμε για αυτήν, το κράτος πρόσφερε κάτι σε αυτό που λέμε κοινωνική πολιτική από τους Δήμους? Βεβαίως. Τεράστιες παροχές, τεράστια υποστήριξη. Τα μέτρα θα μου πείτε. Τεράστια μέτρα. Εγώ θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Τα μέτρα που τα μέτρα των μνημονίων τα ψήφισε η Βουλή και με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκαν πάρα πολλοί οι οποίοι αντιμετωπίζουν δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Ξέρετε κάτι, κύριε Φυλακτή, δεν θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν κυβερνάει καμία κυβέρνηση σε αυτόν τον τόπο. Είμαστε πιόνια πλέον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως θέλουν αυτοί θα κουνήσουν στη σκακέρα της δικής μας κοινωνίας και πολιτικής, αυτά τα οποία θέλουν. Εμείς πλέον δεν κυβερνάμε. Ας το ξεκαθαρίσουμε, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ας μην κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας, ούτε τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται και ψηφίζουν. Το ζήτημα όμως είναι ένα και πρέπει να πούμε κάποιες αλήθειες, οι οποίες συνδέονται και με τη δική μας θέση όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και με την κεντρική πολιτική. Δεν μπορεί, κύριε Φυλακτέ, από τη μία να διατείνεται η κυβέρνηση όσον αφορά το να μην κοπεί το ρεύμα στις ευπαθείς ομάδες και να έχουμε εμείς στην κοινωνική υπηρεσία άτομα τα οποία τώρα δυστυχώς, και ντρέπομαι που το λέω, κάνουν Χριστούγεννα χωρίς ρεύμα. Το διανοείστε αυτό το πράγμα? Κάνουν Χριστούγεννα και γενικότερα τις γιορτές χωρίς ρεύμα.
Και μπορώ να αναφέρω ένα σώρο περιστατικά. Υπάρχει αρκετή γραφειοκρατία, από όσο γνωρίζω, κύριε Μωυσιάδη, σε όλη αυτή την ιστορία. Αναλυσία, κύριε Φυλακτέ. Δεν είναι γραφειοκρατία. Είμαστε ανάλγητοι ως κράτος σε κάποια πράγματα. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, η ΔΕΗ να μπαίνει στη διαδικασία να συμπεριφέρεται με τέτοιο ανάλγητο τρόπο απέναντι στους συνδημότες μας. Και όταν λέω ανάλγητο, εννοώ ότι υπήρχε άτομο το οποίο έκανε ρύθμιση και του κόψανε το ρεύμα ενώ είχε κάνει ρύθμιση. Υπήρχε άτομο το οποίο τους εξήγησε ότι παίρνει σύνταξη 360 ευρώ και ότι μπορεί να δίνει μία δόση μέχρι 200 ευρώ για να μπορεί να ζει με τα υπόλοιπα, έστω και με αυτά τα 50-160, και δεν το δέχτηκαν και το κόψανε το ρεύμα. Πώς θα λειτουργήσουν, εξηγήστε μου. Έχετε... Και είναι περιστατικά τα οποία όποιος θέλει, όποια στιγμή θέλει, υπάρχουν στοιχεία τα οποία μπορούμε να παραθέσουμε. Και ξέρετε ποιο είναι το άσχημο. Σας το είπα και στο διάλειμμα. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ για όσους ανθρώπους έρχονται στο γραφείο και ζητούν πραγματικά την υποστήριξή μας. Σας είπα, είναι υποχρέωσή μας. Δεν είναι ούτε ικανότητα, ούτε λαϊκός, θα έλεγα, ή μαγκιά το να μπορέσεις να διαχειριστείς αυτούς που σου χτυπάνε την πόρτα. Είναι υποχρέωσή μας, γι' αυτό είμαστε σε αυτές τις θέσεις. Υπάρχει όμως και κάτι που ξεπερνάει κάθε ανθρώπινη, θα σας έλεγα, δυνατότητα, πλήν και φαντασία. Όταν βλέπεις να χτυπάει την πόρτα σου η γιαγιά σου, δηλαδή μια γιαγιά 75, 78, 80 κάτι, και ζητάει και δεν έχεις δυνατότητα να βοηθήσεις, εκεί προσωπικά εγώ ως Αριστίδης δεν μπορώ πραγματικά να διαχειριστώ την πραγματικότητα. Είναι κάτι το οποίο με χτυπάει σαν άνθρωπο, σαν επιστήμονα, σαν κοινωνό, όπως θέλετε πείτε το. Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε, ξέρετε κάτι, σας είπα, στο νέο θα βρούμε μια αιτιολογία, είσαι νέος με τη δουλειά, κάτι θα καλύψουμε. Στον ηλικιωμένο τι θα πούμε, μπορείτε να μου εξηγήσετε, τι θα πούμε στον ηλικιωμένο? Και θα πρέπει ο ηλικιωμένος να είναι συγγενής μας, για παράδειγμα μόνο. Εγώ δεν το έχω δει ποτέ έτσι. Όσοι έρχονται στην πόρτα είναι συγγενείς μας. Έχουμε μια γενικότερη συγγένεια όσοι ζούμε σε αυτόν τον τόπο που λέγεται δράμα και την αγαπούμε. Μας συνδέει, είμαστε συνδεδεμένοι. Γίνονται όλα αξιοκρατικά. Τώρα υπάρχει και μπορούμε να το πούμε έτσι και όποιος έχει μπάρμπα ή όποιος έχει τον τρόπο του. Αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω εγώ για τα υπόλοιπα. Για τη δική μου την αντιδημαρχία θα σας πω ότι... Όχι, για τα δικά σας λέω, για τα δικά σας. Για τα δικά μου θα σας απαντήσω ότι γίνονται όλα άκρως αξιοκρατικά και μάλιστα έχω έρθει σε ρήξη με πολλούς συγγενείς δικούς μου, οι οποίοι ήταν προηγούμενα δικαιούχοι του κοινωνικού παντοπολίου και για ελάχιστα ευρώ, ελάχιστα, τη τάξη των 50 και 60 ευρώ, φέτος δεν μπήκαν. Και ήρθαν και με παρακάλεσαν και δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω πίσω σε κανέναν και για κανέναν. Εάν θα κάνουμε πίσω για έναν γνωστό φίλο συγγενή, θα πρέπει να κάνουμε για όλους αυτούς που είναι στην αναμονή, κύριε Φυλακτέ. Έχουμε μια περίπτωση, πρέπει να πούμε ότι θα το ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ και κάποια στιγμή θα το ξανασυζητήσουμε αν χρειαστεί. Έχουμε μια ιδιαίτερη περίπτωση, κύριε Μωυσιάδη, με έναν κύριο κατάκητο που μένει σε ένα χώρο μετά την καταστροφή του σπιτιού του από πυρκαγιά, από όσο γνωρίζω. Ο Δήμος τον στήριξε, δεν έγινε δεκτός από το θεραπευτήριο χρονίων παθήσεων. Τον αφήνει και φαγητό ο Δήμος, από όσο μάθαμε. Γνωρίζετε, από όσο ξέρω, αυτή την περίπτωση του συμπολίτη μας. Εξέφρασε κάποια παράπονα. Θα θέλαμε την δική σας άποψη, γιατί εντάξει, πρέπει να γίνει και μια. Να δοθούν κάποιες απαντήσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Κύριε Φυλακτέ, δεν είναι η μόνη περίπτωση αυτή. Απλά προφανώς ο συνδημότης μας, ο οποίος ευαισθητοποιήθηκε και καλώς ευαισθητοποιήθηκε, δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Είναι σημαντικό να υπάρχει μια μορφή συνεργασίας των συνδημοτών μας με την κοινωνική υπηρεσία για ό,τι βλέπουν, είτε στραβό, είτε μη φυσιολογικό, είτε ανεπαρκές, είτε οτιδήποτε τέλος πάντων, να μας ενημερώνουν και όπου πραγματικά χρειάζεται και μπορούμε να παρεμβαίνουμε. Αλλά θα πρέπει να βάλουμε τα πράγματα σε μια αληθινή βάση, γιατί ο κόσμος οφείλει να γνωρίζει την πραγματικότητα. Οποιοδήποτε έχει παράπονο, αν βγαίνει με τον τρόπο αυτό, τον καταγγελτικό, να προσπαθεί ουσιαστικά να μειώσει την οποιαδήποτε προσπάθεια κάνουμε εμείς ως Δήμος Δράμας, επιτρέψτε να σας πω ότι εγώ δεν τη δέχομαι. Σας είπα πόσο πονάει η ψυχή μου, πόσο ευαισθητοποιημένος είμαι γύρω από τους ανθρώπους με τους οποίους προσπαθώ να συνεργαστώ καθημερινά για να βρούμε λύση στα προβλήματά τους. Δεν δέχομαι όμως, και το λέω ρητά και κοιτάω τους συνδημότες μου στα μάτια, οποιοδήποτε δεν μπορεί να διαχειριστεί τη δική του προσωπική πραγματικότητα να τη χρεώνει στον Αριστίδη, να τη χρεώνει στον Κώστα, να τη χρεώνει στον Φυλακτό. Και να σας εξηγήσω γιατί. Ο συγκεκριμένος κύριος ήρθε στην κοινωνική υπηρεσία. Του έβγαλαν επίδομα αναπηρίας, το οποίο παίρνει κάθε 2 μήνες. Παίρνει το κοινωνικό εισόδημα. Παίρνει φαγητό κάθε μέρα από την κοινωνική υπηρεσία, από το βοήθεια στο σπίτι. Βγάλαμε έκτακτη οικονομική βοήθεια, του καθαρίσαμε το σπίτι. Πέρσι τον μεταφέραμε, κύριε Φυλακτέ, στο... Τώρα δεν θέλω να πω χώρους, γιατί
θα δώσουμε εικόνα του συγκεκριμένου ανθρώπου και νομίζω ότι είναι υποχρεωσή μας να το διαφυλάξουμε. Σε κατάστημα τοπικής κοινότητας. Σε κατάστημα τοπικής κοινότητας τέλος πάντων. Κοντά στη δράμα. Ναι, και σηκώθηκε έφυγε όταν ήρθε η μέρα της πληρωμής. Και αυτό ήταν το αξιοπερίεργο, ότι δεν μπορούσε να κινηθεί, αλλά ήταν η μέρα του να πληρωθεί το επίδομα και να μπει στη διαδικασία να το ξοδέψει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, γιατί έχει μια τέλος πάντων κατάσταση κατάχρηση και χρήση. Γι' αυτό είναι ικανός. Από εκεί πέρα κατηγορούμαστε εμείς ως Δήμος ότι δεν το στηρίξαμε. Καταρχάς να σας πω ότι η εισαγγελική απόφαση είναι στην διαχείριση του Κέντρου Ψυχικής Υγείας. Εμείς προσπαθούμε να στηρίξουμε το Κέντρο Ψυχικής Υγείας και το συνδημότη μας και ήμασταν οι πρώτοι που τρέξαμε πραγματικά στις ανάγκες του. Αλλά ξέρετε κάτι, υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό και λέγεται δικαστική συμπαράσταση. Στους συνδημότες μας γενικότερα, οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα διαχείρισης της προσωπικότητάς τους και των χρημάτων, είναι σημαντικό να τεθεί υπό δικαστική συμπαράσταση, έτσι ώστε τα χρήματα αυτά να μην πηγαίνουν μόνο σε κάποια μορφή χρήσης ή να μην ξοδεύονται από τη μία στιγμή στην άλλη. Αυτό δεν είναι ευθύνη όμως του Δήμου. Γι' αυτό υπάρχει εισαγγελική παραγγελία. Ο Δήμος μπορεί να κάνει συγκεκριμένες παρεμβάσεις όπως είναι για πολλά θέματα. Γιατί αυτά που σας είπα τώρα, αν τα ακούσαν κάποιοι συνδημότες που έχουν ίδιες ανάγκες, θα πρέπει να έρθουν εδώ έξω και να με βρίζουν και θα έχουν δίκιο. Γιατρέ, για πέστε μου τώρα εσείς, ποιες είναι οι δράσεις του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Δήμου Δράμας. Εκεί ήσαν και τεταλμένος σύμβουλος παλιότερα. Είναι ένα τμήμα το οποίο έκανε συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Ναι, αυτό που θα ήθελα να επισημάνω, κύριε Φυλακτέ, είναι ότι το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας από το 2014 μέχρι και σήμερα επιτέλεσε και συνεχίζει και επιτελεί το έργο του αθόρυβα, αλλά θα ήθελα λίγο κι εγώ έτσι να επισημάνω ορισμένα σημεία για να δώσουμε να καταλάβει ο κόσμος το τι ακριβώς προσφέρει το συγκεκριμένο τμήμα. Ότι κατά τη διάρκεια του έτους εξυπηρέτησε γύρω στους πάνω από 2.300 άτομα, συγκεκριμένα 2.305, μέσα από τα προγράμματα πρωτοβάθμιας προληπτικής ιατρικής. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα πρόληψης καρδιαγγειακού κινδύνου, πρόγραμμα δωρεάν εμβολιασμών ανασφάλισης των παιδιών και εφήβων, εμβολιάστηκαν περίπου 476 παιδιά, επιδημιολογική διερεύνηση ατόμων όπου είχαν μέσα στην οικογένεια θετική μαντού όσον αφορά τη φυματίωση, έγινε εμβολιασμός παιδιών και εφήβων των προσφύγων, έγιναν περίπου 154 εμβολιασμοί, έγιναν επάμπολες ενημερωτικές εκδηλώσεις, ημερίδες, διημερίδες γύρω από θέματα υγείας, έγινε ένας δωρεάν μαστογραφικός έλεγχος τη διετία 2015-2016, μαστογραφικός έλεγχος σε περίπου 350 γυναίκες. Έγινε η μέτρηση της οστικής πυκνότητας όσον αφορά την πρώιμη διάγνωση της οστεοπόρωσης από το 2014 στο 2017, συνολικά 1.683 γυναίκες, οι οποίες υποβλήθηκαν σε αυτό τον έλεγχο, τον προληπτικό έλεγχο για την πρώιμη διάγνωση της οστεοπόρωσης. Ναι, όχι μόνο τους άντρες, αλλά και τους άντρες, αλλά σε πολύ μικρό ποσοστό. Έγιναν ημερίδες και εκπαιδευτικές ημερίδες όσον αφορά την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ της Δράμας και της Καβάλας. Από τους πνευμονολόγους της Δράμας έγιναν δωρεάν σπυρομετρήσεις. Το πρόγραμμα μέτρησης ζωής, όπου γίναν σπυρομετρήσεις έλεγχο γλυκοζιωμένης αιμοσφαιρίνης για την διάγνωση του ζαχρού διαβήτη, εξέταση των οφθαλμών και εξέταση των σπήλων σε 1.281 συνδημότες μας. Όπως επίσης και στο τέλος έγινε επίσκεψη από τους γιατρούς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, του Γενικού Οικογενειακού Γιατρού και της Παιδιάτρου, σε διάφορα δημοτικά διαμερίσματα, στο δημοτικό διαμέρισμα της Χωριστής, του Ξηροποτάμου. Είχε πλούσιο έργο, δηλαδή. Και οι δράσεις και οι παροχές του τμήματος αυτού, θα το πω και δημοσίως, αθόρυβα επιτελεί το έργο του με ένα τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να παρέχει. Πέρασε η λογική, γιατρέ, η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Έχει περάσει αυτό στον πολιτισμό. Αυτός ούτως ή άλλως είναι και ο ρόλος του συγκεκριμένου τμήματος. Πιστεύω ότι πλέον ο κόσμος κατάλαβε ότι η πρόληψη σώζει ζωές. Εγώ μόνο θα επισημάνω τόσο σε εσάς αλλά και στους τηλεθεατές σας ότι μάλλον θα επισημάνω τη διδακτική ρίση που διατύπωσε ο Ιπποκράτης πριν από 2.500 χρόνια, ο πατέρας της ιατρικής, κάλλιον του θεραπεύει το προλαμβάνει. Δηλαδή η πρόληψη είναι πολύ καλύτερη από την έγκαιρη διάγνωση μιας ασθένειας. Διότι εάν διαγνωστεί πρώιμα μια ασθένεια, μπορεί να θεραπευθεί
να έχουμε πλήρη αίσθηση στο 100% των περιπτώσεων. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, και να δούμε και λίγο τα του Δήμου ευρύτερα. Κύριε Μουησιάδη, δεν είστε αποκλειστικά κοινωνική υπηρεσία ή είστε και η Δημοτική Αρχή. Είμαστε. Είστε μέλος της Δημοτικής Αρχής. Είμαστε. Μέλος μιας παράταξης. Δημοτική Αρχή δεν είστε. Η καλύτερη που πέρασε ποτέ. Η καλύτερη, δεν ξέρω, σας προβλημάτισαν κάποιες δημοσκοπήσεις, γενικότερα η συζήτηση που γίνεται, αυτή η αντιπαράθεση με τις αντιπολιτεύσεις που πολλές φορές βγαίνουν πολύ επιθετικά κλπ. Μήπως και κάποια πράγματα δεν γίνονται σωστά όπως θα έπρεπε. Κύριε Φυλαχτέ, το είπα χαριτολογώντας, γιατί ειλικρινά ουδέποτε στα τρία χρόνια ένιωσε κάποιος συνάδελφος την ανάγκη να βγει και να παρουσιάσει ότι είμαστε η καλύτερη δημοτική αρχή και είμαστε οι πρώτοι και δεν κάνουμε λάθη, δεν έχουμε παραλήψεις. Μακριά από εμάς όλα αυτά. Είμαστε μια δημοτική αρχή η οποία γνωρίζει πάρα πολύ καλά που βαδίζει, γνωρίζει πάρα πολύ καλά που ουσιαστικά εμβαθύνει και που προσπαθεί να στηρίξει. Ξέρουμε ποια είναι τα προβλήματά μας, ξέρουμε πραγματικά πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό το έργο. Κανείς, σας είπα, δεν μας έδωσε οδηγίες χρήσης πώς είναι να διοικείς έναν Δήμο με προβλήματα από πριν την κρίση και μέσα στην κρίση. Γιατί, να θυμόσαστε πολύ καλά, η κρίση στη Δράμα δεν ήρθε τα τελευταία 9 χρόνια, ήρθε από τότε που έφυγαν οι Φασόν Βιοτεχνία στη Βουλγαρία. Τότε ξεκίνησε η κρίση πρώτα στη Δράμα και μετά επήλθε και η οικονομική κρίση των τελευταίων 9 ετών. Άρα λοιπόν, δεν είμαστε αυτοί που θα μπούμε στη διαδικασία να πούμε ότι τα κάνουμε όλα σωστά και ότι είμαστε η καλή δημοτική αρχή. Μακριά από εμάς όλο αυτό. Ποια είναι η αλήθεια τώρα? Ο κόσμος, κύριε Φυλαχτέ, είναι από τη φύση του και καλά κάνει, και εμείς το ίδιο κάνουμε όταν ήμασταν στην απέξοδο, να το πω, να κρίνει και να αξιολογεί. Αυτή είναι η δουλειά του. Και σε καμία περίπτωση δεν θα μπούμε στη διαδικασία να αναλύσουμε ή, αν θέλετε, να αντιπαρατεθούμε γιατί ο κύριος Φυλαχτός έχει μια αντίθετη γνώμη από αυτά τα οποία λέει ο κύριος Μωσιάδης. Είναι δικαίωμα του κυρίου Φυλαχτού, είναι δικαίωμα του κυρίου Μπαϊρακτάρη. Προσπαθούμε να κρατήσουμε ένα γόνιμο, φιλελεύθερο διάλογο και να μπορούμε πραγματικά μέσα σε αυτό το πλαίσιο να βγάζουμε τα πιο σημαντικά αποτελέσματα και όσο μπορούμε να ακολουθούμε μια κοινή πολιτική, το σύνολο των ανθρώπων που διοικούν, για να υπάρχει και μια αποτελεσματικότητα στην πράξη. Από εκεί και έπειτα, είναι σίγουρο ότι ο ρόλος και η δουλειά της αντιπολίτευσης είναι να μπαίνει στη διαδικασία, να αξιολογεί και να κρίνει αυτό το έργο το οποίο βλέπει. Υπάρχουν όμως δύο ειδών οπτικές γωνίες. Η μία είναι αυτή που βλέπεις μακριά σαν τα γυαλιά και η άλλη που βλέπεις κοντόφθαλμα. Τώρα, για τον τρόπο με τον οποίο καθένας βλέπει το έργο, δεν μπορώ ουσιαστικά ούτε να τον αξιολογήσω ούτε και να τον κρίνω. Θα πω απλά ότι είναι δικαίωμά του. Όσον αφορά για τον Γκάλοπ, το οποίο αναφερθήκατε, θα σας πω ότι είχα προσωπικά την τύχη να συνοδεύσω τον Δήμαρχο και εγώ και ο κ. Μπαϊρακτάρης, θα σας το πει και ο ίδιος, σε μία επαφή με τον κόσμο το τελευταίο διάστημα για να μοιράσουμε το πρόγραμμα της Ονειρούπολης. Το Γκάλοπ, το οποίο κάναμε εμείς σε αρκετά μαγαζιά, πάνω από 150 περίπου και πάνω από 300-400 χειραψίες, μας έδειξε κάτι άλλο από αυτό που πραγματικά έδωσε τον Γκάλοπ. Για το οποίο αναφερθήκατε, ότι η δημοτικότητα του Δημάρχου είναι πάρα πολύ υψηλή, η αγάπη του κόσμου απέναντι στον Δήμαρχο είναι επίσης πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ έντονη. Από εκεί και έπειτα, τώρα το ποσοστό στο οποίο αναφέρεται το Γκάλοπ αυτό, θα το λάβουμε σίγουρα σοβαρά υπόψη και είναι σημαντικό όχι ως προς το να βγούμε σε μια διαδικασία μιας αρνητικής, θα λέγαμε, ανάλυσης και στεναχώριας. Ο Δήμαρχός μας έχει το υψηλότερο ποσοστό, το χαμηλότερο ποσοστό δημοτικότητας, άρα δεν είναι καλός. Ας ξεκαθαρίσουμε πώς λειτουργούν τα γκάλωτα. Εσείς το ξέρετε καλύτερα ως δημοσιογράφος. Είναι μια στιγμιαία ανάλυση μιας κοινωνικής, θα λέγαμε, άποψης. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν γινόταν πριν 2 μήνες ή αν θα γίνει μετά από 6 μήνες ότι θα είναι το ίδιο. Μπορεί να είναι χειρότερο, μπορεί να είναι και καλύτερο. Πιστεύουμε όμως ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο οθεί κυρίως και πρωτίστως όλους εμάς που είμαστε κάτω από την ομπρέλα του κυρίου Μαμψάκου να δουλέψουμε ακόμη σκληρότερα, ακόμη μεθοδικότερα για να φτάσουμε σε ακόμη μεγαλύτερα αποτελέσματα. Κύριε Μπαϊρακτάρη, δεν μας φοβίζει δηλαδή το αποτέλεσμα αυτό το οποίο ουσιαστικά κάποιοι το πήραν και πιστεύουμε ότι ξαφνικά η δημοτικότητα του Δημάρχου έχει πέσει, δεν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας και είμαστε η απερχόμενη δημοτική αρχή. Εγώ θα τους έλεγα ας κάνουν λίγο υπομονή, γιατί αυτά έλεγαν και πριν τις εκλογές ότι θα βγουν από την πρώτη Κυριακή και ότι είναι η καλύτερη, που εμείς δεν το έχουμε πει ποτέ. Και ας κάνουμε υπομονή το υπόλοιπο 1,5 χρόνο περίπου, ας το πούμε, και θα κρίνουμε και θα αξιολογηθούμε όλοι και ο κάθε κατεργάτης που λέμε στον πάγκο του την ημέρα των εκλογών. Για πέστε μου εσείς, δεν ξέρω αν έχετε κάποια άποψη για όλα αυτά τα οποία ρώτησα και τον κύριο Μωυσιάδη. Είστε μια, θα το χαρακτήριζε έτσι, μια ομοιογενής ομάδα σαν δημοτική παράταξη? Κύριε Φυλακτή, εγώ νομίζω ότι το αποδείξαμε και πρώτη φορά πολιτεύεστε και ίδιο, ναι, πρέπει να πω. Δημοτική σύμβουλη
Και οι δύο. Αμάτσι, τι ήταν αυτό. Τελευταία, λέει ο κύριος Μουσιάδης. Είδησες στον αέρα. Τελευταία φορά. Δεν θα ξαναπολιτευτείτε. Μόνο με τον Μαμψάκο, με κανέναν άλλο. Άρα θα πολιτευτείτε. Κοιτάξτε κάτι τώρα. Δεν το πιάσατε. Το υπονοούμενο του κυρίου. Το Άρη του Μουσιάδη. Λοιπόν, εγώ πιστεύω, κύριε Φιλεχτέ, ότι αυτό που έχουμε περάσει στους δραμινούς συμπολίτες μας είναι ότι υπάρχει μια ομάδα ατόμων, νέων και παλιών, καινούριων και παλιών όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, οι οποίοι εργαζόμαστε από κοινού με έναν και μοναδικό σκοπό. Την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των συμπολιτών μας και την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που ταλανίζουν το Δήμο της. Δεν υπάρχουν τώρα σύννεφα εκεί μέσα, ακούγονται τουλάχιστον. Υπάρχουν κάποια σύννεφα στις σχέσεις. Είναι καλό να υπάρχουν αντίθετες απόψεις. Έχουμε πολυφωνία. Λοιπόν, η πολυφωνία. Και έχουμε την ικανότητα να τα διαχειριστούμε σε σχέση με κάποιους άλλους που κάνανε τους κοτσαμπάσαντες, κύριε Φλεχτή. Οι αντίθετες απόψεις και ο γόνιμος διάλογος, εγώ πιστεύω ότι προσθέτει σε μια δημοτική αρχή. Οι αποφάσεις οι οποίες θα πάρθουν έχουν όμως ένα και μοναδικό σκοπό. Τον πολίτη, τον δραμινό συμπολίτη μας. Και αυτό ούτως ή άλλως φάνηκε και από τις τοποθετήσεις του Άρη, αλλά και τις δικές μου, όσον αφορά το τμήμα της κοινωνικής πολιτικής, όπου και οι δύο λίγο πολύ ασχολούμαστε με αυτό το τομέα. Έτσι. Τρέχει με ταχύτητα το σύστημα. Κύριε Μουσιάδη, τρέχει το σύστημα όπως και θα έπρεπε. Θα σταματήσει. Με δεδομένο ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή καλλικράτηση, υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες, τρέχει ο Δήμος στο βαθμό που θα έπρεπε. Θέλει μια ταχύτητα ο Δήμος, πρέπει να πούμε. Κοιτάξτε, η μεγαλύτερη ταχύτητα την οποία μπορεί να αναπτύξει ο Δήμος είναι αυτό που λέμε η σταθερή ταχύτητα. Και εγώ θεωρώ ότι είμαστε σε μια σταθερή ταχύτητα και προς μια σταθερή τροχιά. Δεν θα πω ότι είμαστε σε μια τροχιά νίκης από πρώτης Κυριακής, αλλά είμαστε σίγουρα σε μια τροχιά όπου θέλουμε πραγματικά να πείσουμε τους δημότες μας ότι αυτός ο χρόνος που πέρασε, αυτή η πενταετία, δεν είναι μια πενταετία χαμένη. Είναι μια πενταετία ίσως η δυσκολότερη που έχει διαχειριστεί η Δημοτική Αρχή. Η δυσκολότερη της τελευταίας 20ετίας και είπε παραπάνω. Η δυσκολότερη περίοδος. Και εσείς το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Αυτό είπε ο αγαπητός συνάδελφος, ότι μέσα από τα ποσοστά που σας δώσαμε, προσπαθούμε να παραθέσουμε την αλήθεια στους δημότες μας, ότι είναι τεράστια τα προβλήματα, ελάχιστη η πόρη. Κρίνεστε όμως από εδώ και πέρα, με ποια έννοια, ότι είστε 3,5 χρόνια στην διοίκηση του Δήμου σαν Δημοτική Αρχή, άρα κρίνεστε πλέον για το έργο σας και γνωρίζατε όταν κατεβήκατε στις εκλογές ότι η χώρα όδευε σε τρίτα και τέταρτα μνημόνια. Δηλαδή. Θα μου επιτρέψω να σας πω, κύριε Φυλακτέ, ως ψυχολόγος τώρα και όχι ως αντιδήμαρχος, έτσι, ότι δυστυχώς όταν έρχεται η ώρα της ψήφου, ένα μεγάλο μέρος όλων αυτών των οποίων συζητάμε μπαίνει στο πίσω μέρος του μυαλού του ψηφοφόρου. Και αυτό που γίνεται, αν θέλετε, η αιτία ή ο λόγος που θα ψηφίσει είναι το συναισθηματικό κομμάτι. Ποιος είναι ο φιλαχτός, ξάδερφος, κουμπάρος, φίλος, γνωστός. Γι' αυτό να είστε απόλυτα βέβαιος. Ότι συζητάμε για ένα έργο, συζητάμε για μια δική μας πολιτική, συζητάμε για τα δικά μας μέτρα, για τις δικές μας προσπάθειες, συζητάμε για την επίκριση, για τα σχόλια, για τις αναλύσεις των λοιπόν αντιπολιτεύσεων. Πιστέψτε μου όμως, και το ξέρετε πολύ καλά και εσείς, ότι ο Έλληνας ψηφίζει συναισθηματικά. Αυτό το οποίο γίνεται, το ότι θα κρίνει το έργο κτλ., είναι μέρος της εσωτερικής ανάγκης εκτόνωσης. Όταν θα έρθει η ώρα όμως να πάει στην κάλπη, δεν θα πει «Α, ο Κώστας τα έκανε πάρα πολύ καλά», γιατί αν μπω εγώ, που είμαι ξάδερφός σου, είμαι φίλος σου και συγγενής σου, ο Κώστας ό,τι και αν έκανε πάει στην άκρη. Εμείς πιστεύουμε λοιπόν, και ολοκληρώνω, ολοκληρώνω ένα πράγμα. Εμείς πιστεύουμε ότι κάνουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Ίσως όχι με την ταχύτητα που θα ήθελαν κάποιοι από τους συνδημότες μας, αλλά ξέρετε κάτι, καλύτερα να πάμε παραδείγματος χάρη με Τετάρτη και όχι με Πρώτη Δευτέρα, ούτε και με Πέμπτη Έκτη, με Τετάρτη, να είμαστε σταθεροί σε αυτό που κάνουμε και ας κριθούμε για τη σταθερότητά μας στην πορεία. Πρέπει να πούμε φυσικά ότι είστε και μια παράταξη πολυσυλλεκτική από διάφορους πολιτικούς χώρους, κύριε Μπαϊρακτάρη, κύριε Μωυσιάδη. Δεν υπάρχει δηλαδή το στενό κομματικό, μπορώ να το πω έτσι. Πότε ξανά έγινε αυτό, κύριε Φυλακτή, στο δράμα? Εντάξει, και με τον Κυριάκο το Χαρακίδη είχαμε μέσα στην αρχή απόλυτη παράταξη. Καμία σχέση. Εκείνο ήταν μια δειγματοληπτική κατάσταση αυτό που έχουμε εμείς. Ήταν δειγματοληπτική. Εμείς έχουμε μια πραγματικά πολυσυλλεκτική και πολυφωνική παράταξη, όπου όπως είπατε υπάρχουν συννεφάκια, αλλά ξέρετε κάτι, το δελτίο καιρού στη δική μας την παράταξη, ο δικός μας ο Δήμαρχος ξέρει να το λέει πάρα πολύ καλά σε όλους μας.
μας αφήνει να έχουμε τα συννεφάκια μας από το δελτίο και το λέω ίδιος. Είναι αποτελεσματικό έτσι. Αυτό όμως. Δηλαδή αυτό το άνθρωποι δείχνει... διαφορετικών αντιλήψεων, σκέψεων, απόψεων να είναι σε μια παράταξη. Δεν αυτό ξέρω. Το δείχνει η πράξη και θα το δείξουν και οι εκλογές. Κύριε Φυλακτή, εγώ νομίζω ότι όταν υπάρχει πολυφωνία σε μια δημοτική παράταξη, όπου ο καθένας προέρχεται από διαφορετικό πολιτικό στρατόπεδο, να το πούμε, σε επίπεδο όμως τοπικής αυτοδιοίκησης, θα πρέπει εκεί πέρα όλοι να έχουν ένα και κοινό στόχο. Το να επιλύουν τα προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, ανεξαρτήτως πολιτικών πεπιθήσεων, έχοντας στο μυαλό τους ένα και μοναδικό πράγμα. Ότι την παρέμβαση που θα κάνω, τις εργατόρες που θα αφιερώσω, την ψυχική φθορά που θα υποστώ, θα είναι για το όφελος του συμπολίτη. Και κακά τα ψέματα, η κρίση, η οικονομική κρίση συνεχίζεται και θα συνεχιστεί. Όταν βλέπουμε ότι έρχονται μειώσεις των μισθών και των συντάξεων λόγω της κατάργησης της προσωπικής διαφοράς, της τάξης το 18-22%. Σήμερα ήταν το πρώτο κύριων, θέμα συζήτησης, πρέπει να πω. Των κύριων και των επικουρικών συντάξεων. Όπου κυκλοφορούσε στη συνταξιούχη, μιλούσαν για το 65 ευρώ το μήνα, 75 ευρώ το μήνα, 58 ακριβώς. ευρώ το μήνα. Από 1η-1η του 2019. Από 1η-1η του 2020 έρχεται και η μείωση του αφορολογήτου. Μιλάμε από τις 8.600 στις 5.600. Θα κληθούν πολλοί συμπολίτες μας, οι οποίοι ζουν στα όρια της φτώχειας, να πληρώνουν εφορία, χρήματα δηλαδή που δεν τα έχουν. Και αν αναλογιστούμε ότι η κατάργηση του ΕΚΑΣ, περίπου 280.000 χαμηλοσυνταξιούχοι θα χάσουν το ΕΚΑΣ, 50.000 θα το χάσουν τελείως, 182.000 από τους συνταξιούχους που παίρνανε το ΕΚΑΣ θα το παίρνουν μειωμένο κατά 70%. Αν αναλογιστούμε τους πληστηριασμούς οι οποίοι ξεκινήσαν ήδη, όπου θα χάνονται πρώτες κατοικίες, δεν ξέρω τα πράγματα που θα πάνε. Ευελπιστώ ότι το μέλλον δεν θα είναι δυσίωνο, θα είναι ευίωνο. Το ελπίζω από την καρδιά μου και εκεί είναι η δική μας συμβολή όσον αφορά στην τοπική κοινωνία. Να είμαστε δίπλα στο πολίτη, να μπορούμε να του παρέχουμε τα αυτονόητα. Παρόλο που, όπως είπε και ο φίλος ο Άρης, η χρηματοδότηση από την κεντρική εξουσία είναι χρόνο με το χρόνο μειούμενη, είναι ήδη 70% μικρότερη σε σχέση με πέρσι. Ήδη ήταν να δοθεί στο Δήμο της Δράμας 1.000.000 ευρώ και δυστυχώς έχει πάρει μόνο τις 200.000 ευρώ, κλείνει η χρονιά. Δεν ξέρω τα πράγματα που θα πάνε. Πάντως η δική μας η παρέμβαση θα συνεχίσει να είναι αυτή που ήταν από την αρχή της θητείας. Κύριε Φυλακτή, μόνο δεύτερο ήταν να πούμε ότι ο νέος εκλογικός νόμος προετοιμάζει αυτό που ήδη κάνουμε εμείς στη δική μας παράταξη. Μάλιστα. Για το, εννοείται το πολυσυλλεκτικό κλπ. Εννοείται. Προετοιμάζουμε τον τόπο μας. Πάλι μπροστά είμαστε. Θα το δούμε μετά τις διαφημίσεις. Θα συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε διαφημίσεις. Μιλάμε εδώ, κυρίες και κύριοι, είδαμε τα κοινωνικά θέματα, την κοινωνική πολιτική στον Δήμο, ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, Αριστίδης Μωυσιάδης, Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών, Κώστας Μπαϊρακτάρης, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας. Κύριος Μωυσιάδης, ξεκαθάρισε φυσικά ότι θα πολιτευτεί στις επόμενες εκλογές, από όσο κατάλαβα, γιατί ήδη ξεκινάει για αυτή η συζήτηση, κύριε Μωυσιάδη. Υπέρ και της απλής αναλογικής, σας είδα προηγουμένως. Όχι, απλά σας είπα ότι εμείς ως παράταξη για την πολυσυλλεκτικότητα, να συγχωρείτε, για την οποία αναφερθήκατε, σας είπα ότι είμαστε οι πρώτοι που βάλαμε τις βάσεις της πολυφωνίας και της δυνατότητας στο να μπορεί ο καθένας να πιστεύει οτιδήποτε θέλει στην κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά για τον τόπο του να μας δείχνει την αγάπη την οποία έχει και μέσα από αυτή να μπορούμε να συμπορευτούμε και να δώσουμε ο καθένας το καλύτερο εαυτό του. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι αν αλλάξει ο εκλογικός νόμος, κάπως έτσι θα πορεύεται ο επόμενος δήμαρχος, γιατί από κάτω θα έχει αρκετές παρατάξεις, έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα της απλής αναλογικής, όπου κάποια στιγμή θα πρέπει να βρει ο καθένας την κοινή συνισταμένη για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Εντάλλως δεν θα υπάρχει αποτέλεσμα, κύριε Φυλακτέ. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Φυλακτέ, η απλή αναλογική, έτσι όπως τη βλέπουμε, έχει μια βάση λογικής. Δηλαδή, λέμε ότι στα δημοτικά συμβούλια να υπάρχει η πολυφωνία, να υπάρχουν δημοτικοί σύμβουλοι από όλες τις παρατάξεις και από εκεί και πέρα να εκλέγεται ο Δήμαρχος με βάση τις προτιμήσεις των πολιτών. Εάν θα μπορέσει να δέσει αυτή η σχέση μεταξύ των Δημοτικών Συμβούλων και του εκάστοτε Δημάρχου,
τότε θα είναι το καλύτερο. Φοβάμαι όμως ότι δεν θα μπορέσει να περπατήσει αυτό το σύστημα, με την έννοια ότι θα υπάρχει μια αραστή συνεργασία μεταξύ του Δημάρχου και των Δημοτικών Συμβούλων, οι οποίοι, παραδείγματος χάρη, η πλειοψηφία θα είναι από το χώρο που δεν προέρχεται ο Δήμαρχος. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Θα το δούμε και στην πράξη αν όντως εφαρμοστεί και όποτε εφαρμοστεί ο νέος εκλογικός νόμος. Απλά να μας πούνε περίπου πότε θα γίνουν οι εκλογές, γιατί έχω την αίσθηση ότι αυτή η λογική, μιας και κλείνει μια χρονιά, η λογική κάθε δημοτική αρχή να κάνει διαφορετική θητεία, να γίνονται σε διαφορετικό χρόνο οι εκλογές, να αλλάζουν τον εκλογικό νόμο, να αλλάζουν τον Καλλικράτη, να τον ονομάζουν από Καποδίστρια Καλλικράτη. Κάθε τετραετία δηλαδή έχουμε και ένα πείραμα. Αυτό στην αυτοδιοίκηση την κάναμε 5,5 χρόνια τη θητεία, θα την ξανακάνουμε 4. Δεν είναι εικόνα αυτή, κύριε Μωυσιάδη. Έτσι. Δεν είναι εικόνα αυτή. Και να ήταν η μόνη που δεν είναι εικόνα, κύριε Φυλακτέα. Αλλά δυστυχώς από κάποια στιγμή και μετά θα πρέπει να σοβαρευτούμε και να αναλάβουμε όλοι το βάρος της ευθύνης της διοίκησης, κυρίως στις τοπικές δικές μας κοινωνίες, κύριε Φυλακτέ. Αυτή είναι η δική μου ταπεινή άποψη, ότι είναι εύκολο να είσαι απ' έξω και να κρίνεις και να αξιολογείς και να ρίχνεις λάσπη στον ανεμιστήρα, και είναι διαφορετικά το να είσαι μέσα σε μια πολυσυλλεκτική και πολυφωνική διοίκηση, όπου πραγματικά εκεί θα ενσκύψουμε όλοι με σοβαρότητα και με αγάπη για το τόπο αυτό, να μπορέσουμε να βρούμε, όπως σας είπα, την κοινή συνισταμένη. Ιδάλλως είμαστε χαμένοι από χέρι. Σε παλαιότερες συζητήσεις με συναδέλφους σας έχω πει, όταν με ρωτάνε ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε αυτή η κοινωνία, έστω και με αργά βήματα, να βγει έξω από την κρίση, απαντάω μόνο με μία λέξη. Πέρα από την παιδεία, έτσι που την πιστεύω απόλυτα, το θέμα της αλληλεγγύης στην πράξη όμως. Και όταν λέμε της αλληλεγγύης στην πράξη, να το εννοούμε. Αν δεν μπούμε στη διαδικασία λοιπόν να είμαστε αλληλέγγυοι στο κομμάτι της διαχείρισης, της διοίκησης, εάν δεν καταφέρουμε πραγματικά να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον, απλά το να είμαστε από την απέναντι και να λέμε εύκολα αυτά τα οποία μας έρχονται, αλλά στην ουσία να μην είναι στην πράξη ούτε εφαρμόσιμα αλλά ούτε και κατανοητά, δεν βγάζει πουθενά. Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν όλοι μαζί να καθίσουμε στο τραπέζι, να συζητήσουμε, να αποφασίσουμε, να συναποφασίσουμε αν θέλετε, και να έχουμε αυτό που λέμε την κοινωνική συνευθύνη για τις αποφάσεις μας και σίγουρα πλέον για τις πράξεις μας. Αυτό προσπαθεί να κάνει ο νέος νόμος. Και επειδή είμαι από τους ανθρώπους που δεν μου αρέσει να αξιολογώ και να κάνω κάτι το οποίο δεν έχω δοκιμάσει, εάν έρθει πραγματικά με το καλό, ας έρθει, θα το δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσει. Δεν διαφωνώ φυσικά με αυτό που λέει ο συνάδελφος και φίλος, ότι θα έχει πρακτικά κάποιες δυσλειτουργίες. Αλλά εδώ είμαστε να επιδείξουμε οριμότητα και σοβαρότητα τις όποιες δυσλειτουργίες, με καλή πρόθεση και καλή διάθεση, να τις πάμε παρακάτω. Ιδάλλως θα πάμε σπίτια μας. Μάλιστα. Πάλι το σπίτια μας, δεν ξέρω. Σε κάθε μέρος λέτε και μια φορά στα σπίτια μας, δεν ξέρω. Ναι, κύριε Φυλακτή, είναι ξεκάθαρο τώρα. Σας είπα, δεν μπήκαμε σε αυτή την διοίκηση για να συνταξιοδοτηθούμε. Προς Θεού, σας είπα. Πάντως, ακόμα το σκέφτεστε, από όσο κατάλαβα, κύριε Μωυσιάδη. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Γιατί πλέον ρωτάμε για τους. Ναι, να σας πω κάτι. Ένας άνθρωπος ο οποίος σέβεται τον εαυτό του, την όποια πορεία έχει κάνει, μικρή ή μεγάλη, σε αυτό που λέγεται κοινωνία, έτσι, πραγματικά θα σκεφτεί να ξανασχοληθεί με τα κοινά. Γιατί το κόστος είναι μεγάλο. Εγώ θα σας πω μόνο ένα πράγμα και ας μην ακουστεί με λάθος τρόπο στους συνδημότες μου. Από την αρχή που αναλάβαμε το 2014 μέχρι τώρα, έχω κάνει 4 γαστροσκοπήσεις. 4. Δεν έπρεπε να ξαναπάρω τους συναδέλφους που πήγα, γιατί όλοι γελάνε μαζί μου. Και γελάνε γιατί το άγχος και η στεναχώρια που σας ανέφερα σε αυτά που δεν μπορούμε να επιλύσουμε. Έχω πει πολλές φορές, ασχέτως το αν είμαι θεραπευτής για τους άλλους, είναι στιγμές που αυτό το κομμάτι, το όταν δεν μπορώ να βοηθήσω τον παππού, τη γιαγιά, τον συνδημότη μου που κρυώνει. Ακούσατε τι είπε πριν ο συνάδελφος. Ότι δεν πρέπει να σπάνε τις παλέτες και να τις ρίχνουν στη σόμπα, γιατί έχουν χημικά. Και ότι τα εισπνέουν. Τα εισπνέουν και αυτοί που τα βάζουν στο σπίτι τους και εμείς που είμαστε απ' έξω. Και εμείς δεν φταίμε σε τίποτα. Δεν φταίμε. Αλλά όταν το βλέπεις αυτό, γιατί και δεν έχεις δυνατότητα να τους βοηθήσεις και σφίγγεται το στομάχι όλη μέρα από τη στεναχώρια, πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Και μια κυρία ρωτάει, κύριε Μωυσιάδη, γιατί το συζητήσαμε πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή. Να μην έχουν άδεια ένα μήνα να κόβουν ξύλα, μας εστάλει αυτό το θέμα. Ο Νοέμβριος ήταν μήνας με βροχές, θα έπρεπε να δοθούν 2 μήνες αυτή η δυνατότητα. Γνωρίζουμε όλοι ότι εκεί υπάρχει μια απίστευτη γραφειοκρατία. Είναι θέμα τη αρχή όμως αυτό, κύριε. Αυτή η ιστορία με τα ξύλα, γιατρέ, θυμίζει πλέον, έχει γίνει θεώρημα της ανωτέρων μαθηματικών πλέον. Έτσι. Είναι μια κατάσταση δηλαδή που δεν μπορώ να την καταλάβω, γιατί το Νοέμβριο και όχι το Δεκέμβριο, ας πούμε, να κοπούν. Είναι εύλογο το ερώτημά σας, ναι, και τίθεται εκεί πέρα. Δεν αφορά το Δήμο, φυσικά. Ναι, δεν αφορά το Δήμο, ναι. Είναι κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα βάλουμε κάτω και να επικρατήσει η κοινή λογική.
Δηλαδή είναι κάποια πράγματα τα οποία μπορούν να επιληθούν έτσι όπως πρέπει να επιληθούν, στον χρόνο που πρέπει να επιληθούν, χωρίς να δημιουργούνται παρατράγοντα και ούτε να αυξάνουμε τα προβλήματα, ας πούμε, στους πολίτες, ενώ μπορούμε να τα επιλύσουμε εύκολα, γρήγορα, χωρίς κόστος και χωρίς να βιώνει όλο αυτό ο πολίτης. Πιστεύω ότι εμείς είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε να παρέχουμε στους πολίτες. Ο κύριος ρόλος, ο δικός μας, όπως είπε και ο Άρης, είναι να οικοδομήσουμε, να παράξουμε έργο, όσο και αν είμαστε και ασχολούμαστε με την τοπική αυτοδιοίκηση, όλοι έχουμε μια ημερομηνία λήξης. Δεν γεννηθήκαμε ούτε πολιτικοί, ούτε θα συνταξιοδοτηθούμε ασχολούμενοι με την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο καθένας έχει το επάγγελμά του. Σας ικανοποίησε, κύριε Μπαϊρακτάρη, η όλη συζήτηση αυτά τα 4 χρόνια, οι πρωτοβουλίες, η ενασχόληση? Πώς θα, κάνοντας έναν απολογισμό και σε προσωπικό επίπεδο, είστε ικανοποιημένος από τη λειτουργία όλων αυτών των πραγμάτων στην τοπική αυτοδιοίκηση? Κοιτάξτε, κύριε Φυλακτή, σίγουρα τα πράγματα λόγω της οικονομικής κρίσης χειροτερεύουν χρόνο με το χρόνο. Αυτό έχει ένα αρνητικό αντίκτυπο και στην εκάστοτε δημοτική αρχή που ασχολείται με τα κοινά και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Εδώ είμαστε μάλλον όλοι για να, όχι να αποδείξουμε ότι κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, αλλά για να είμαστε ικανοποιημένοι με τον εαυτό μας. Ότι αυτό που πράξαμε, το πράξαμε προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Πιστεύω ότι οι επόμενες εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης, όποτε γίνουν και με όποιο εκλογικό νόμο και αν γίνουν, όποιος δημοτικός συμβούλος και αν αναδείξουν... Όποτε και αν γίνουν, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν και με όποιο εκλογικό νόμο γίνουν. Δεν το γνωρίζουμε. Εδώ είμαστε να ξανασυζητήσουμε πάλι εκ νέου το τι ακριβώς θα γίνει. Εγώ πιστεύω ότι η Δημοτική Αρχή κατέβαλε τα μέγιστα αυτά τα 3 χρόνια από τότε που ανέλαβε τα ηνία του Δήμου της Δράμας. Πιστεύω ότι έχουν πάρθει μεγάλες αποφάσεις κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου. Από τότε που ανέλαβα εγώ ως πρόεδρος έχουν συζητηθεί αρκετά και σοβαρά θέματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Επιλύθηκαν κάποια όσον αφορά την βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης των δραμηνών συμπολιτών μας. Πιστεύω ότι σαν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και ευελπιστώ ότι μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου αυτό που θα πρέπει να επικρατεί, θα πρέπει να επικρατεί ο πολιτικός πολιτισμός, θα πρέπει να εξαλείψουμε τις μικροπολιτικές τακτικές ορισμένων οι οποίοι έχουν ως ένα και μοναδικό σκοπό την προσωπική προβολή και όχι την πραγματική συζήτηση και επίλυση των σοβαρών θεμάτων που ταλανίζουν το Δήμο μας. Και από εκεί και πέρα, αν βελτιωθούμε όλοι μας σε αυτό το επίπεδο και όχι μόνο, πιστεύω ότι θα υπάρχει μια υγιή συζήτηση στα επόμενα Δημοτικά Συμβούλια, όπου εκεί πέρα θα συζητήσουμε από κοινού τα σοβαρά θέματα και όταν υπάρχει καλή συνεννόηση μπορεί να υπάρχει και επίλυση αυτών των θεμάτων. Άρα να ζητείτε συνεννόηση. Το ίδιο ερώτημα, αν και είναι σχετικά νωρίς. Όσον αφορά τις επερχόμενες δημοτικές εκλογές. Κοιτάξτε, καλώς εχόντων των πραγμάτων, εγώ εύχομαι να είμαστε γεροί, δυνατοί, και εγώ και ο Άρης, και όλοι οι υποψήφοι που θα είναι τότε. Λοιπόν, ο Άρης ήδη είπε ότι έχει υποβληθεί σε 4 γαστροσκοπήσεις. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εδώ είμαστε, όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή, θα δούμε τα πράγματα, θα αποφασίσουμε με γνώμονα μόνο την προσφορά μας και αν είμαστε στη θέση να προσφέρουμε για τους δραμηνούς συμπολίτες μας, τότε από εκεί και πέρα πιστεύω ότι και ο Άρης και εγώ θα είμαστε στις επάλξεις. Στις επάλξεις ευρύτερα το δώσατε. Ναι. Μια ευχή, κύριε Μωυσιάδη, για να κλείσουμε με τον κύριο Πρόεδρο, τον κύριο Μπαϊρακτάρη. Μια ευχή. Υγεία, υγεία, υγεία. Και είναι και θεαματικό το ότι το λένε και μικρά παιδιά στις δηλώσεις που κάνουν για υγεία, για τις ευχές, γιατρέ. Κύριε Φυλακτή, και εγώ ως γιατρός πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ως γενικός οικογενειακός γιατρός, και εγώ θα ήθελα να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο υγεία, ευτυχία, ευημερία, προκοπή. Εύχομαι το μέλλον να είναι βίωνο, η Ελλάδα κάποια στιγμή να περάσει από την οικονομική ύφεση στην οικονομική ανάπτυξη. Και από εκεί και πέρα εύχομαι το 2018 να είναι πολύ καλύτερο από το 2017. Εμείς έχουμε χρέος και ευθύνη να εργαστούμε όλοι
για την πρόοδο και την προκοπή του τόπου μας. Κώστας Βαϊρακτάρης, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Αριστίδης Μωυσιάδης, αντιδήμαρχος κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Δράμας. Θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, τελευταία εκπομπή παρεμβάσεις για το 2017. Πραγματικά μια χρονιά που είναι ιδιαίτερα ξεχωριστή, έχει πάρα πολλά γεγονότα. Κάναμε με ημερολόγιο πραγματικά τα γεγονότα που καλύψαμε σαν τηλεόραση Star και στη Δράμα αλλά και στους γειτονικούς νομούς και στην Σέρες, Καβάλα, Θράκη. Πραγματικά ήταν πάρα πολλά και ενδιαφέροντα και συνεχίζουμε φυσικά και σήμερα και αύριο και την Κυριακή με τα Δελτία Ειδήσεων, κλείνοντας αυτή η πολύ δύσκολη, πολύ σκληρή, πολύ θα την χαρακτήριζα έτσι, σε πολλά θέματα ιδιαίτερα βαριά χρονιά το 2017. Να χαιρετήσουμε τον κύριο Δημήτρη Τσακαλίδη, είναι πρόεδρος της Ένωσης Χορευτών Δράμας Πυρίχιος, ένας περίφημος σύλλογος με πολύ σημαντική δράση, πρέπει να πούμε. Κύριε Τσακαλίδη, χρόνια πολλά και καλή χρονιά να έχουμε. Τελευταίος καλεσμένος αυτής της εκπομπής, πρέπει να πω, για το 2017. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Να έχουμε μια καλή χρονιά, με υγεία και με πάρα πολύ υπομονή. Εσείς φυσικά πρέπει να πούμε προετοιμάζετε με το καλημέρα του 2018, πρέπει να αρχίσουμε να το λέμε κιόλας, 2018, με το καλώς ήρθε το 2018, ετοιμάζετε και χώρο. Ναι, εδώ και περίπου 8 χρόνια, την πρώτη ημέρα της χρονιάς, 1 Ιανουαρίου, διοργανώνουμε τον καθιερωμένο χειμερινό χορό μας, τον ετήσιο χορό μας, πάντα πρώτη ημέρα του χρόνου. Είναι ο πρώτος χορός που γίνεται της χρονιάς. Το κάνετε δηλαδή ουσιαστικά σαν θεσμός. Έχει γίνει θεσμός. Πήγαν καλά οι προηγούμενοι. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε. Αδιαχώρητο έμαθα εγώ. Κάθε χρόνο και καλύτερα. Να σας πω, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με το ζόρι έχουν μείνει λίγα καθίσματα. Έχει πάρα πολύ λίγες θέσεις. Και αυτό χάρη στην αγάπη του κόσμου στο Σύλλογο και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό. Πού θα γίνει ο χορός, είπαμε 1η του μήνα, 1η Ιανουαρίου του 2018, χορηγός επικοινωνίας ο Σταρ Βορείου Ελλάδος. Πού και τι ώρα, βράδυ, λογικά. Ναι, θα γίνει 1 Ιανουαρίου Δευτέρα, στο κέντρο εκδηλώσεων Όπερα, το βράδυ, κατά τις 10 η ώρα, όποιος θέλει να περάσει καλά ακούγοντας παραδοσιακή ποντιακή μουσική, θα μπορεί να έρθει εκεί για να περάσει ένα ξέχαστο βράδυ. Να αναφέρουμε και τους καλλιτέχνες που θα πλαισιώσουν τη βραδιά. Θα είναι ο Κώστας ο Θεοδοσιάδης και ο Αλέξης ο Παρχαρίδης ο τραγούδι. Και στη λύρα θα είναι ο Χρήστος Λεμονίδης. Είναι ένας χορός, θεωρώ πως, για να περάσουμε καλά. Θα παρουσιάσουμε και κάποια τμήματα από τα χορευτικά μας. Δυστυχώς δεν μπορούμε να τα παρουσιάσουμε όλα, γιατί ο χρόνος είναι πολύ λίγο. Ο κόσμος έρχεται να διασκεδάσει εκείνη την ημέρα και όχι να βλέπει μόνο χορευτικά. Δεν είναι φεστιβάλ δηλαδή. Μπράβο. Ναι. Θα κάνουμε μία μικρή παρουσίαση από τα 4 τμήματα, τα 5 τμήματα που έχουμε. Θα χορέψουν οι μικροί και οι μεγάλοι των εμφανίσεων. Τώρα είναι μέρα απολογισμού. Πρέπει να πω κάθε πολίτης, ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε συνάνθρωπος καλύτερα να το λέμε, κάνει και έναν απολογισμό, κύριε Τσακαλίδη. Λέει πώς πήγε η χρονιά, τι λάθη έγιναν κλπ. Πώς πήγε για την Ένωση Χορευτών Δράμας Πυρίχιος η χρονιά του 2017, ποιες είναι οι σημαντικότερες δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που αναλάβατε ως Ένωση Χορευτών, ως Σύλλογος? Ωραία. Θεωρώ πως η χρονιά πήγε καλά. Και το λέω αυτό γιατί για να βελτιωθούμε θα πρέπει να λέμε πως πηγαίνουμε καλά. Θα μπορούσαμε να πάμε και καλύτερα. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή μαζευόμαστε τουλάχιστον το Διοικητικό Συμβούλιο και κάνουμε ένα μίνι απολογισμό. Το τι κάναμε όλη τη χρονιά και προγραμματίζουμε το τι θα κάνουμε την επόμενη χρονιά.
Εγώ θα κάνω μια σύντομη και μικρή αναφορά στο τι κάναμε το 2017 και το τι θα κάνουμε το 2018 που ήδη έχουμε προγραμματίσει τώρα. Το 2017 ξεκινήσαμε με μια παρουσίαση ενός βιβλίου του Θωμάτου Αλεξιάδη, το Αντάρτικο στον Πόντο. Στη συνέχεια το καλοκαίρι κάναμε το καθιερωμένο φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών, το Ευξήνιο Σύναγμα, γνωστό σε όλους. Τον Αύγουστο είχαμε τον καλοκαιρινό μας χορό και το αποκορύφωμα που θεωρώ είναι ότι σημαντικότερο έχουμε κάνει. Αυτό που κάνετε στο Κρακτήδη το χορό? Όχι. Τον Αύγουστο ήταν ο καλοκαιρινός μας χορό για να διασκεδάσει ο κόσμος και εμείς. Αλλά το Νοέμβριο έγινε, θεωρώ, η σημαντικότερη εκδήλωση που έχει διοργανώσει ο Σύλλογος στα 10 χρόνια παρουσίας του στα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης μας. Έκανε το πρώτο επιστημονικό συνέδριο για τον Πόντο, με θέμα το Αντάρτικο στον Πόντο. Και όποτε μου δίνεται η ευκαιρία το αναφέρω αυτό, γιατί θεωρώ είναι ό,τι καλύτερο έχει γίνει τα τελευταία χρόνια σε θέμα παράδοσης, τουλάχιστον του Πόντου, στην πόλη μας. Και το λέω αυτό γιατί ήρθανε επιστήμονες οι οποίοι μελετημένοι, ιστορικοί, οι οποίοι ανέφεραν τις απόψεις τους μέσα από τις τεκμηριωμένες απόψεις τους για το θέμα μας που είχε το Αντάρτικο. Στόχος μας είναι αυτό το συνέδριο να γίνει θεσμός. Ήδη το είπατε κιόλας. Ναι, το είχα πει κιόλας. Ήδη το προγραμματίζουμε το 2019 να γίνει το επόμενο. Ήδη τρέχει η επιστημονική ομάδα όπου βγάζει το θέμα. Όχι κάθε χρόνο, γιατί είναι δύσκολο να γίνεται κάθε χρόνο. Δύο χρόνια προετοιμασία για να γίνει. Ήσασταν και εκεί, θυμάμαι. Οπότε τα έχετε. Ήταν εξαιρετικοί επιστήμονες, πραγματικά. Θεωρώ ήταν ό,τι καλύτερο έχουμε κάνει. Τώρα, για το 2018. Και έχετε και συγκεκριμένες εκδηλώσεις, τις οποίες από την αρχή ξεκινήσατε, το Ευξήνιο Σύναγμα, ας πούμε, οι οποίες συνεχίζονται και κάθε χρόνο σημειώνουν επιτυχία. Σε δύσκολη χρονική στιγμή τις κάνετε κιόλας. Ναι. Είναι δύσκολη και δύσκολη οι οικονομικές συνθήκες και της χώρας μας, γιατί θα μπορούσαμε, αν είχαμε μια καλύτερη οικονομική βοήθεια και στήριξη, να την κάνουμε ακόμα πιο γνωστή. Αλλά δόξα τον Θεό τα καταφέρνουμε. Τα καταφέρνουμε και πιστεύω τα καταφέρνουμε καλά. Για το 2018, αν έχουμε την υγεία μας και μας βοηθήσει και Θεός, 11 Φεβρουαρίου, ήδη έχει προγραμματιστεί. Θα κάνουμε την πρώτη παρουσίαση που θα γίνει πανελλαδικά, της έδρας ποδιακών σπουδών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Θα είναι η πρώτη φορά που θα παρουσιαστεί η έδρα, μετά την παρουσίαση που έγινε στην Θεσσαλονίκη. Η πρώτη θα είναι εδώ στη Δράμα. Εδώ στη Δράμα, και θα έχουμε την τιμή και τη χαρά ο σύλλογός μας να το διοργανώσει. Θα είναι εδώ Για να καταλάβει και ο πολλής κόσμος, δημιουργείται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Δημιουργήθηκε. Βέβαια. Έδρα Ποντιακών σπουδών. Θα είναι εδώ ο καθηγητής που θα μας κάνει την παρουσίαση, που είναι ο επίτιμος καθηγητής, ο Κυριάκος ο Χατζικυριακίδης, και κάποιοι, και ο Νίκος ο Μιχαηλίδης, ο οποίος θα μας κάνει μια ομιλία για τη μουσική του Πόντου. Θα έχουμε όμως και μια έκπληξη, όπου θα έχουμε μια ζωντανή σύνδεση από τα σούρμανα του Πόντου. Εφόσον μπορέσουμε τεχνικά να το πετύχουμε, θα έχουμε σε ζωντανή σύνδεση από τα σούρμανα του Πόντου, από ένα χωριό στα σούρμανα του Πόντου, από ένα καφενείο. Στην Τουρκία δηλαδή. Ναι. Θα μας παίξουν εκείνη την ημέρα μουσική ποντιακή, όπως παίζεται αυτή τη στιγμή εκεί στην πατρίδα. Θα είναι, και θεωρώ, πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ. Εφόσον το πετύχουμε. Από χριστιανούς του Πόντου, από χριστιανούς οι οποίοι ζουν εκεί, από Έλληνες οι οποίοι μείναν εκεί, ή θα είναι κάποιοι. Από πόντιους που ζουν εκεί. Είτε είναι μουσουλμάνοι, είτε κρυπτοχριστιανοί. Υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή που μένουν εκεί, οι οποίοι διατηρούν τα ήθη και τις παραδόσεις. Αν το κάνετε, είναι εντυπωσιακό.
Φυσικά το καθεστώς εκεί είναι λίγο περίεργο, πρέπει να πω. Όχι, ήδη έχει δρομολογηθεί. Εφόσον το πετύχουμε τεχνικά με τη σύνδεση που θα γίνει εκεί, θα γίνει. Καλό είναι όποιος έχει το χρόνο την 11 Φεβρουαρίου το μεσημέρι να παρευρεθεί στην αίθουσα πολλαπλόχρησου του Δήμου Δράμας να ακούσει για την έδρα ποντιακών σπουδών, αλλά ταυτόχρονα και να δει πως... Το ψάχνετε πάντως σαν σύλλογος, δεν είστε απλά ένας σύλλογος που μαθαίνουν τα παιδιά χορό, που ψάχνετε και τα θέματα που αφορούν και την ιστορία του πόντου και αυτό το θέμα με τις ποντιακές σπουδές και γενικότερα με θέματα που αφορούν και τη διάδοση της ιστορίας και το να γίνει γνωστότερη ιστορία σε μεγαλύτερες κοινωνικές ομάδες. Το ψάχνετε, κύριε Πρόεδρε? Όπως το έχω πει τελευταία πάρα πολλές φορές και θα το ξαναπώ, οι σύλλογοι πρέπει να αρχίσουμε να ξεφεύγουμε από το συνηθισμένο του χορού. Όλοι μαθαίνουμε χορό. Όλοι οι σύλλογοι μαθαίνουν χορό. Θα πρέπει όμως να κοιτάξουμε κάτι παραπάνω. Να αναδείξουμε περισσότερο τον πολιτισμό του Πόντου, της Θράκης, της Μικράς Ασίας, ανάλογα το σύλλογος που έχει, και να αναδείξουμε τα ήθη, τα έθιμα, γιατί στην περίοδο του χρόνου θα αρχίσουν αυτά να φθείρονται και κάποια στιγμή θα παραποιηθούν. Όσο τα κρατάμε ζωντανά και αναλύωτα, αυτά θα διατηρηθούν πάρα πολλά χρόνια. Συνεργασία σας με τους συλλόγους, τους υπόλοιπους και τους ποντιακούς και τους άλλους του νομού, πρέπει να πούμε ότι δεν είστε αμιγός σε συνεργασία μόνο με τους ποντιακούς συλλόγους, από όσο ξέρω συνεργάζεστε και με άλλους συλλόγους. Φυσικά. Είναι καλή? Θα περιμένετε να είναι καλύτερη ίσως? Κάνετε τώρα μία ερώτηση λίγο περίεργη. Γιατί είναι πολλοί ποντιακοί σύλλογοι, πρέπει να πω, γι' αυτό σας το ρωτάω. Ναι, επειδή είναι πάρα πολλοί ποντιακοί σύλλογοι, ο κάθε σύλλογος έχει τη δικιά του... Καλό θα ήταν να υπάρχει ένας καλλικράτης και εκεί να ενωθούν όσο μπορούν, δυνάμεις κλπ. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Ο κάθε σύλλογος έχει τη δικιά του ιδιοσυγκρασία. Έχει τη δικιά του σκεπτικό και τα δικά του θέλω και πού θέλει να φτάσει. Από την πρώτη στιγμή που ιδρύθηκε ο Πυρίχιος, τα θέλω του και τα πιστεύω του ήταν πολύ διαφορετικά από την πρώτη μέρα. Και αυτό ήταν που μας έκανε από την αρχή διαφορετικούς. Και από την αρχή ήμασταν πάρα πολύ δραστήριοι, να το πω έτσι. Μπήκατε επιθετικά δηλαδή από Μπήκαμε την αρχή. Επιθετικά. Μπήκαμε επιθετικά για να δείξουμε αυτό που είχε μείνει θαμμένο στα συρτάρια των γραφείων και στα βιβλία. Υπάρχει, ειδικά για τον ποντιακό ελληνισμό, υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που μπορούμε να παρουσιάσουμε, να βγάλουμε προς τα έξω, και δυστυχώς είναι κρυμμένα, εισαγωγικά το κρυμμένα, είναι στα συρτάρια των γραφείων. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα βγάλουμε έξω. Με έναν τρόπο το καταφέραμε μέσα από το επιστημονικό συνέδριο που κάναμε το Νοέμβριο. Τις πτυχές του Αντάρτικου του Πόντου. Πράγματα που κάποιοι τα ξέρανε. Κάποιοι δεν τα ξέρανε. Αλλά αυτός είναι ο δικός μας ο ρόλος. Καλός ο χορός. Καλή χορή. Αλλά όχι μόνο χορός. Αλλά όχι μόνο χορός. Έχουμε τραβήξει μία γραμμή και είπαμε φτάνει ο χορός. Οκ, εντάξει, παρουσιάζουμε το χορό, μαθαίνουμε το χορό, προσπαθούμε να το μάθουμε καλά, αλλά κάνουμε και κάτι παραπάνω. Να αναφέρω όμως ταυτόχρονα στο Σύλλογο, γίνονται και άλλες δραστηριότητες. Καταρχήν γίνεται εκμάθηση ποντιακής λύρας. Με λυράρι τον καταξιωμένο Αντώνη Νικηφορίδη, που είναι από εδώ από τη Δράμα. Φέτος ξεκίνησε κάτι διαφορετικό, εκμάθηση ποντιακού τραγουδιού από την πρότυπη Ακαδημία Εκμάθησης Ποντιακού Τραγουδιού, Χρύσαρθος, με δάσκαλο τον Γιάννη Ντογκώσιο από τη Θεσσαλονίκη, όπου έρχεται ο άνθρωπος μία φορά την εβδομάδα εδώ και μαθαίνει στον κόσμο, στα παιδιά, όσοι ενδιαφέρονται, το ποντιακό τραγούδι, το παραδοσιακό ποντιακό τραγούδι, μέσα από τα ακούσματα που είχε και από το γνωστό Χρύσαρθο. Το βέβαιο Χρύσαρθο, τον οποίο είχα τη χαρά μέσα από αυτή τη δουλειά να τον κάνω και μια συνέντευξη, θυμάμαι, είχε και σχέση με τη Δράμα, από όσο ξέρω, ο Χρύσαρθος. Η σύζυγός του. Πρέπει να ήταν από ένα χωριό της Δράμας. Και
Οπότε βλέπετε πως... Περίφημη φωνή πρέπει να πούμε. Ταυτόχρονα, μία φορά την εβδομάδα, σε διαφορετική μέρα, δεν είναι κάτι, γίνεται και εκμάθηση ποντιακής διαλέκτου μέσα από τα τραγούδια, όπου εκεί μαζεύονται τα παιδιά, όσοι θέλουν και όσοι μπορούν, μέσα από ένα χαρτί με κάποια συγκεκριμένα στιχάκια, και μέσα από το τραγούδι μαθαίνουμε και τη διάλεκτο. Κάπως ένας διαφορετικός τρόπος εκμάθησης της ποντιακής διαλέκτου. Ήδη γίνονται πρόβες για τη θεατρική μας ομάδα, όπου θα βγάλουμε ένα καινούριο έργο, όπου αυτό το κρατάμε σε... Πάντως έχετε προγραμματισμό, λέτε 1 Ιανουαρίου ο χορός, Φεβρουάριο μήνα θα έχουμε την εκδήλωση στο... Και δεν τελειώσαμε, τον Ιούλιο είναι το Ευξήνιο Σύλλαγμα, τον Αύγουστο ήδη έχουμε κλείσει το χορό σας, τον καλοκαιρινό χορό, και τον Νοέμβριο θα κάνουμε μια παρουσίαση βιβλίου, όπου ήδη έχει κλείσει και αυτή ημερομηνία δεν έχει κλείσει, το καινούργιο βιβλίο του Θεοδόση του Κυριακίδη που έχει για την θρησκεία και τον Πόντο. Είναι ολοκαίνουργιο βιβλίο, θα την κάνουμε εμείς. Ένα κάλεσμα στην εκδήλωσή σας, την οποία διοργανώνεται 1 Ιανουαρίου, κύριε Πρόεδρε, για τις ευχές σας για να κλείσουμε. Καλό όλο τον κόσμο, όποιος μπορεί και θέλει και έχει τη διάθεση να χορέψει και να περάσει μια ξέχαστη βραδιά, Δευτέρα 1 Ιανουαρίου στο Κέντρο Όπερα, μετά τις 10, να έρθει εκεί. Και όλοι μαζί να περάσουμε την πρώτη μέρα του χρόνου πάρα πολύ όμορφα. Οι ευχές μου, όπως στην αρχή είπα, υγεία, υγεία, υγεία και πολύ υπομονή. Κυρίες και κύριοι, ήταν εδώ μαζί μας ο Δημήτρης ο Τσακαλίδης, με χορηγό επικοινωνίας στο Σταρ Βόρειο Ελλάδος, λοιπόν, ο χορός στις 1 Ιανουαρίου στο Κέντρο Όπερα της Ένωσης Χορευτών Δράμας Πυρίχιος. Ευχές μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή για ό,τι το καλύτερο και ό,τι πιο καλό για την κοινωνία την επόμενη χρονιά, και φυσικά στον καθέναν υγεία, ευτυχία και λίγο περισσότερο περισυλλογή από τον καθένα μας, για να είναι ένα καλύτερο, πιο δυναμικό και πιο ανθρώπινο 2018. Να είστε καλά.